Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Μία εβδομάδα που ξεκίνησε βεβαίως σε ρυθμούς που έχουν να κάνουν με την πανδημία, με όλη αυτή την ροή πληροφοριών που έρχονται, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από ολόκληρο τον κόσμο. Μία πραγματικότητα που είναι μη κανονικότητα, μία πραγματικότητα που βιώνουμε και όλοι ευχόμαστε πολύ γρήγορα να αποτελέσει παρελθόν. Η λύση είναι μία. Μένουμε σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε την υγεία τη δική μας, των αγαπημένων ανθρώπων μας, αλλά και την διασπορά του ιού στην κοινότητα. Κρατάμε τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε 7 εξαιρετικούς επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και διευθυντές κλινικών από μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, αλλά και από την Αθήνα. Θα επιχειρήσουμε να λύσουμε τις δικές σας απορίες, άλλωστε αυτό είναι το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα αναπτύξουμε αυτήν την διαδραστικότητα μέσω των σελιδών στα social media για να μεταφέρουμε στους ειδικούς τις δικές σας ερωτήσεις. Ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, dasκαλάκης@kritetv.gr το mail της εκπομπής, και βεβαίως μία τηλεφωνική γραμμή που είναι στη διάθεσή σας για τα δικά σας ερωτήματα 2810-398-000. Μέχρι και τις 12 και κάτι που θα είμαστε μαζί, θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν και κυρίως θέλουν να βοηθήσουν στο να λύσουμε τις δικές σας απορίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το μέρος της εκπομπής με την Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, λοιμοξιολόγος, η κυρία Ελένη Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Μαζί μας είναι ο κύριος Τζανάκης, ο κύριος Νίκος Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Τζανάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Και μαζί μας και ο κύριος Κώστας Καλέργης, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας, κύριε Καλέργη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και στους φίλους συνδετημόνες μας. Είστε και με τη συνάδελφό σας από το ίδιο νοσοκομείο, την κυρία Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, βέβαια. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας. Κυρία Ιωαννίδου, μέσα στα προηγούμενα 24 ώρα είχατε στο Ρέθυμνο το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Και θα ήθελα καταρχήν να μας ενημερώσετε για την πορεία της υγείας του ασθενή. Ο ασθενής μας είναι σε καλή κατάσταση. Νοσηλεύεται στην ειδικά διαμορφωμένη κλινική που έχουμε φτιάξει και που νοσηλεύουμε όλα τα περιστατικά για κορονοϊό, καθώς και τα επιβεβαιωμένα. Είναι το πρώτο βέβαια που νοσηλεύουμε τώρα. Και η πορεία της υγείας του είναι καλή. Να πούμε, αν θέλετε, δύο πράγματα για το πώς έχει οργανωθεί... Βεβαίως. Πώς έχει οργανωθεί η προετοιμασία για την επιδημία, που είναι ανάλογη της προετοιμασίας που έχει γίνει και στα περισσότερα νοσοκομεία. Γιατί το ότι δεν έχουμε ακόμα κρούσματα δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά που έχει καταναλώσει πολύ χρόνο και ενέργεια από όλους μας, γιατί είναι απαραίτητη η προετοιμασία για να μπορέσεις να δεχθείς αυτό που δεν ξέρεις τι θα είναι. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάνει μια μεγάλη προετοιμασία σε σχέση με την διαλογή των περιστατικών στα ΤΕΠ, στα τμήματα πηγών περιστατικών. Υπάρχει διαχωρισμός των ασθενών οι οποίοι έχουν πυρετό και διαχωρισμός των ασθενών οι οποίοι έρχονται για άλλες αιτίες, προσέρχονται στα ΤΕΠ. Έχει γίνει και μηχανικός διαχωρισμός, αλλά και λειτουργικός διαχωρισμός. Δηλαδή, εξετάζονται σε διαφορετικό χώρο, από διαφορετικό προσωπικό, με διαφορετικά μέσα ατομικής προστασίας. Και στη συνέχεια, όσα περιστατικά χρειάζονται νοσηλεία, μπαίνουν σε μια ειδικά δημορφωμένη κλινική, 25 κλινών, την οποία έχουμε φτιάξει. Έχουμε αδειάσει την παιδιατρική και έχουμε σε αυτό το χώρο δημιουργήσει συνθήκες για να νοσηλεύσουμε τα περιστατικά που θα έρθουν. Mm-hmm. Προς τη στιγμή νοσηλεύονται όλα τα ύποπτα, δηλαδή όλα τα περιστατικά που έχουν πυρετό και στοιχεία λοιμόξεως του αναπνευστικού. Και στη συνέχεια, όταν το τεστ τους βγει αρνητικό, αυτοί μεταφέρονται στις κλινικές. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία απαιτεί πολύ μεγάλη ενέργεια, προσπάθεια και προσοχή από εμάς. Κύριε Ιωαννίδου, είστε μια πολύ έμπειρη λοιμοξιολόγος. Γνωρίζω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης αυτής της διαδικασίας πάνω σας στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, μαζί με τους εξαιρετικούς συνάδελφούς σας, όπως τον κύριο Καλέργη. Θέλω να σταθούμε στο εξής.
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είπατε ότι νοσηλεύεται, με ήπια όμως συμπτώματα. Και θα το πάω λίγο παραπέρα. Γιατί νοσηλεύεται ενώ τα συμπτώματά του είναι ήπια? Λοιπόν, ναι, εδώ είναι μια περίεργη περίπτωση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο δεσμεύεται και από το ιατρικό απόρριτο για να λέω κάποια πράγματα. Όσο μπορείτε να πείτε. Είχε υψηλό πυρετό ασθενής και γι' αυτό το λόγο νοσηλεύθηκε. Στη συνέχεια, βέβαια, προέκυψε ότι ο πυρετός οφειλόταν σε άλλη αιτία. Στο ότι έχει κάποιο πρόβλημα, τέλος πάντων, μια φλεγμονή άλλου τύπου. Όμως, επειδή βγήκε το τεστ θετικό, τον κρατήσαμε σε απομόνωση όπως θα έπρεπε να είναι. Τώρα, η ερμηνεία αυτού του γεγονότος δεν είναι σαφής. Ή ο άνθρωπος είναι φορέας συμπτωματικός, έχει νοσήσει και δεν έχει ακόμα αποβάλει τον ιό, ή είναι στη φάση της ΕΠΟΑΣ. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτή είναι η όλη ιστορία, τέλος πάντων, σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Κύριε Ιωαννίδου, πόσο εύκολο είναι να γίνει η ιχνηλάτιση ενός περιστατικού που πλέον χαρακτηρίζεται επίσημα ως κρούσμα, ως ένας ασθενής που νοσηλεύεται με κορονοϊό, είτε στο σπίτι του, είτε σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα? Γιατί γνωρίζω ότι πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου κινηθήκατε για αυτήν την ιχνηλάτιση. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η φάση της διερεύνησης και της διάγνωσης, οι φάσεις μάλλον της επιδημίας είναι διαφορετικές. Δηλαδή, στην πρώτη φάση που έχουμε ελάχιστα κρούσματα και που στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, την έχουν ξεπεράσει. Όταν έχουμε λοιπόν λίγα κρούσματα, τότε γίνεται η προσπάθεια ιχνηλάτισης για να μπορέσεις να βρεις τους θύλακες, ας πούμε, της μετάδοσης και να τους ανακόψεις. Στην Κρήτη η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Έχουμε πολύ λίγα κρούσματα και παρότι υπάρχουν και ορφανά κρούσματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε πώς κόλλησε ο συγκεκριμένος ασθενής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως έχει νόημα να ψάξεις τις επαφές του έτσι ώστε να αναχαιτήσεις, ας πούμε, μια πιθανή μετάδοση. Παρόλο που είναι λίγο αδόκιμος ο όρος και δεν είναι μομφή στο πρόσωπό σας, το ακούω από τους συναδέλφους σας για ορφανό κρούσμα, άρα σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα επίσημα καταγεγραμμένο κρούσμα που δεν γνωρίζουμε την γενεσιουργό αιτία μετάδοσης σε αυτόν τον ασθενή, σωστά? Ναι, ισχύει. Τώρα, άρα σημαίνει, και συγγνώμη που διακόπτω, σημαίνει ότι στο Ρέθυμνο μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασπορά σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη? Όχι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ο ιός στην κοινότητα, αυτό το ξέρουμε, mm-hmm. δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει. Φυσικά και υπάρχει ο ιός και παντού. Και η πρόκληση αυτού του ιού είναι το ότι επειδή δημιουργεί πολύ μεγάλη γκάμα συμπτωμάτων από την ασυμπτωματική νόσο μέχρι την πολύ σοβαρή νόσο, την αναπνευστική ανεπάρκεια και το θάνατο, σε πολύ λίγες περιπτώσεις φυσικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσεις αυτούς που πάσχουν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά για να συνεχίσω τη σκέψη μου να σας πω ότι... Ξεκινώντας λοιπόν από τη φάση των λίγων περιστατικών που απαιτούν την ιχνηλάτιση και το ψάξιμο για να βρεις ακριβώς, στη δεύτερη φάση που βρίσκεται ίσως η υπόλοιπη Ελλάδα, η Αθήνα, ας πούμε, είτε με τα μεγάλα κέντρα, όπου πλέον μας ενδιαφέρει να δώσουμε βάση στις ευπαθείς ομάδες και δεν έχει σημασία τόσο πολύ να ψάχνεις για να βρεις από πού ήρθε, αλλά το να προστατέψεις αυτούς που πραγματικά κινδυνεύουν. Και στην τρίτη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ιταλία ή η Ισπανία, όπου αυτή τη στιγμή κινούνται όχι με τα διαγνωστικά τεστ, αλλά με την κλινική εικόνα. Με την κλινική Βλέπουν εικόνα. Την κλινική εικόνα και προχωράνε. Μάλιστα. Όταν είναι τόσο μεγάλη η εξάπλωση. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και βλέπω ότι έχουμε και πολλά ερωτήματα που αφορούν την ειδικότητά σας. Σε πολύ λίγο θα επανέλθω σε εσάς για να σας τα μεταφέρω. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τζανάκη. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το νοσοκομείο της Κρήτης που παίρνει και το μεγαλύτερο βάρος, καθώς έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής την πλειοψηφία των κρουσμάτων, των ασθενών, είτε ύποπτων είτε καταγεγραμμένων επίσημα ασθενών με κορονοϊό, σε επίπεδο Κρήτης. Θέλω λίγο να μου μεταφέρετε, εφόσον γνωρίζετε, την εικόνα της ασθενούς που νοσηλεύεται σε καταστολή στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου. Αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι ο θεράπων. Βεβαίως. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η γυναίκα βρίσκεται στη μονάδα. Ξέρουμε ότι η θνησιμότητα σε αυτή την νόσο στη μονάδα ξεπερνάει πολλές φορές το 50%. Στην καλύτερη περίπτωση είναι τουλάχιστον 40%. Επομένως, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη συγκεκριμένη ασθενή.
Ξέρουμε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν πολλές μέρες στη μονάδα. Δεν είναι μία νόσος που σε 4-5 μέρες δεν είναι αυτό το σύνηθες να τελειώνει σε μία εβδομάδα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα δεν εξελίσσεται έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε και η πρόγνωσή της είναι, θα έλεγα, αβέβαιη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε ένας διακεκριμένος καθηγητής πνευμονολογίας, διευθυντής στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έχετε στις πλάτες σας και έναν ολόκληρο συντονισμό, κύριε Τζανάκη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, μαζί με συναδέλφους μου φυσικά, ναι. Βεβαίως. Σαν διευθυντής του τομέα παθολογίας του νοσοκομείου, έχω αναλάβει ένα κομμάτι του συντονισμού της όλης διαδικασίας αντιμετώπισης. Θα σας πάω λοιπόν κατευθείαν στην ειδικότητά σας, καθώς μαζί με τους παθολόγους, δημοξιολόγους, οι πνευμονολόγοι νομίζω ότι έχουν επίσης ένα πολύ ουσιαστικό λόγο, ειδικά όταν ο κορονοϊός εξελίσσεται σε μια βαριά μορφή πνευμονίας. Και θα σας πάω λίγο στο κομμάτι που είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε σε όλους τους συναδέλφους σας, όμως νομίζω ότι είναι και το πιο καταλυτικό ερώτημα για έναν άνθρωπο που νοσεί ή που υποπτεύεται ότι νοσεί. Πότε ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει «Έχω αυτό το σύμπτωμα και νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαι άλλο στο σπίτι μου». Τι είναι αυτό που πρέπει να κινητοποιήσει? Εγώ θα έλεγα, να το πάω λίγο πιο μπροστά, θα έλεγα ότι κατευθείαν, μόλις μας μπει η υποψία ότι πάσχουμε, θα πρέπει να έχουμε μια πρώτη επαφή με τον γιατρό μας, η οποία αν είναι δυνατόν, και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να το επιδιώξουν αυτό, τους συναδέλφους γιατρούς, θεράποντες αυτών των ατόμων, να έχουν μια καθημερινή επαφή με ασθενείς. Έχω, ας το πούμε, τρέξει και τρέχω καμιά 20 τέτοιους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν κάνει καν τεστ, και με αυτή την αβεβαιότητα ότι μπορεί να πάσχουν, τους πηγαίνω καθημερινά με μια καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία. Σε αυτή την καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τον άρρωστο και σε ορισμένες περιπτώσεις να το συμβουλέψει να έρθει στο νοσοκομείο. Αν τώρα ανάμεσα σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία ή αν δεν υπάρχει αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό τους, καλό θα είναι ο ασθενής, εάν συνεχίζει να έχει ψηλό πυρετό επί μέρες, να νιώθει μεγάλη κακουχία και προπαντός, εάν προστεθεί σε αυτό δύσπνοια, θα πρέπει παράφτα να ή να βρει τον γιατρό του να τον δει ή ακόμα καλύτερα να έρθει στο νοσοκομείο που εφημερεύει για εκτίμηση. Να σας το πω με ένα απλό ερώτημα για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Θα προσπαθήσω να το μεταφέρω όσο πιο απλά ως ερώτημα που θέτει οι τηλεθεατές. Βλέπω εδώ πέρα ότι οι πρώτοι συνηγορούν σε αυτό που θα μεταφέρω. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο σπίτι του και έχει ένα πυρετό τις πρωινές ώρες εκεί στα 10, τα 37 και μισό, το βράδυ ως ήθιστε συνήθως όλες οι νόσοι που αφορούν οι όσεις, μπορεί ο πυρετός να φτάσει και στο 39. Αν ο πυρετός μας είναι υψηλός, αλλά δεν έχουμε δύσπνοια, δεν έχουμε κανένα άλλο σύμπτωμα πέρα από υψηλό πυρετό, όπως κάνει ας πούμε ένα βαρύ κρυολόγημα ή μια βαριά ίωση, ενημερώνουμε το γιατρό μας ή ενημερώνουμε όταν πλά νιώθουμε ότι έχουμε και δύσπνοια? Δεν κάνει κακό να ενημερώσουμε το γιατρό μας. Όλοι έχουμε ένα προσωπικό γιατρό και μπορούμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Εάν δεν θέλουμε να τον ενημερώσουμε και είμαστε καλά στην υγεία μας και είμαστε νέοι άνθρωποι, σχετικά, δηλαδή κάτω από τα 50, κάτω από τα 60 και νιώθουμε πάρα πολύ καλά, ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε λίγο κουράγιο μερικές ώρες, μερικές μέρες, ειδικά αν πέφτει ο πυρετός με αντιπυρετικά κλπ. Άρα πρέπει να μας κινητοποιήσει ένας υψηλός πυρετός που ενδεχομένως δεν αντιδρά, δεν πέφτει μετά από παρακεταμόλη? Ναι, που συνεπάγεται κακουχία, που υπάρχει βήχας, που δεν υπάρχει άλλη αιτία που να τον αποδώσουμε. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε μια ορολίμωξη να πονάμε ή να πονάμε στη χολή, ή δεν ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται πάντα να υπάρξει ένα τηλέφωνο έστω με τον γιατρό μας, να του πούμε τα συμπτώματα και αυτός θα μας καθοδηγήσει. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έχουμε δύσπνια, πολύ σημαντικό, βήχα, πολύ σημαντικό, βήχα και δύσπνια δηλαδή μαζί, καθώς και πυρετό και κακουχία μεγάλη, καλό θα είναι να απευθυνθούμε παράφτα σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο. Εδώ θα ήθελα να κάνω το εξής με τη δύσπνια, να πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες που κάνουν δύσπνια. Όπως είναι όσοι έχουν καρδιά, καρδιακή ανεπάρκεια, παραδείγματος χάρη. Όσοι έχουν πνευμονικά, αναπνευστικά νοσήματα, όπως πνευμονική ίνωση, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια από χρόνια αποφραχτή πνευμονοπάθεια, άσθμα. Καθώς και άλλες καταστάσεις που μπορεί να έχουν μια χρόνια δύσπνοια. Δεν σημαίνει ότι πάσχουμε από κορονοϊό σε αυτή την περίπτωση. Θα τολμήσω να σας πω ότι πολλές φορές και η ανθρώπινη ανθυποβολή, όταν ο άνθρωπος έχει πανικοβληθεί, μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια.
Ακριβώς. Επίσης, αυτά όλα μπορεί ο γιατρός, έστω με ένα τηλέφωνο ή με μια επίσκεψη στο ιατρείο του, να τα διαφοροδιαγνώσει και να μας καθησυχάσει, ώστε να μην επιβαρύνουμε το νοσοκομείο. Και δεν είναι μόνο η επιβάρυνση του νοσοκομείου, είναι και το γεγονός ότι αν πάμε και δεν πάσχουμε στο περιβάλλον του νοσοκομείου μαζί με τους υπολείπους, μπορεί να συμβεί ένα λάθος, μια επαφή και να κολλήσουμε εμείς, ή αν τον έχουμε τον ιό, να κολλήσουμε άλλους. Μάλιστα. Συνεπώς, για όλους αυτούς τους λόγους, μια πρώτη επαφή με τον γιατρό, συμβουλές και καθοδήγηση κατάλληλη. Κύριε Καλέργη, έρχομαι σε εσάς. Θα προσπαθήσω να κάνω συμπληρωματικές ερωτήσεις έτσι ώστε να μπορεί ο ένας να καλύψει τον άλλο στη βροχή των ερωτημάτων που έχουμε. Ώρα εχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2-8-10-38-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δασκαλάκης παπάκι crete.gr το mail της εκπομπής. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας και στις οθόνες σας. Θέλουμε να μεταφέρουμε τα δικά σας ερωτήματα στους ειδικούς. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καλέργη, το εξής. Πότε ένας ασθενής από το σπίτι του πρέπει να σκεφτεί ότι πρέπει να ενημερώσω τον γιατρό? Ο κύριος Τζανάκης μας είπε τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Ένας ασθενής που έχει ένα απλό κρυολόγημα, θα το πω έτσι πολύ απλά, ένα μπούκωμα όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, ενδεχομένως λίγα δέκατα που πέφτουν, ενημερώνει τον γιατρό ή απλά τίθεται σε έναν κατοίκον περιορισμό? Όπως σας είπε και ο καθηγητής, ο κύριος Τζανάκης, ο κύριος και καθηγητής ο Τζανάκης, δεν θα είναι άσχημο να το ενημερώσει, αλλά νομίζω δεν πρέπει να ανησυχήσει με τέτοια κλινική εικόνα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περιμένει, να μην μας καταβάλει ο φόβος και τρέχουμε με το παραμικρό, να παραμείνουμε στο σπίτι και να περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί, όπως καλά σας είπε, σε βαρύτερα συμπτώματα, με πυρετό, με δύσπνια ή κάτι άλλο. Καλό είναι να περιμένουμε στο σπίτι. Νομίζω η απομόνωση είναι ίσως το καλύτερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση του ιού. Θέλετε να μας πείτε πώς γίνεται η διαδικασία όταν ο γιατρός συμβουλέψει έναν ασθενή ότι πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο? Μας είπε πολύ ξεκάθαρα και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια η κυρία Ιωαννίδου για τις σημαντικές δομές που έχουν στηθεί και έχουν εφαρμοστεί και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Γιατί έχουμε και το παράδειγμα ασθενών που μπορεί να έρθουν υπό το φόβο ότι πάσχουν από κορονοϊό και μέχρι να φτάσουν στο γιατρό που πρέπει να μιλήσουν, να περάσουν, ας πούμε, μέσα από το χώρο των ΤΕΠ. Ναι, όχι. Ευτυχώς εμείς έχουμε διαμορφώσει, όπως σας είπε και η κυρία Ιωαννίδου, ένα καλό πλάνο. Δηλαδή, στη διαλογή υπάρχει έμπειρο προσωπικό που θα μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή αν πρέπει να πάει στο απλό ιατρείο ή στο ιατρείο που εξετάζει πιο επικίνδυνα, περισσοτικά επικίνδυνα για κορονοϊό. Και έτσι έχουμε αποφύγει μέχρι στιγμή το κίνδυνο αυτό που διατρέχει κανένας να μολύνει πηγαίνοντας ανεξέλεγκτα στο απλό ιατρείο, όπως έγινε με τον ιερωμένο που πήγε στην αρχή σε άλλο ιατρείο, αλλά ευτυχώς χωρίς μεγάλες επιπλοκές και δεν νομίζω ότι έχει μολύνει άλλο κόσμο. Υπάρχει μια παραφιλολογία και αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά και τον κύριο Τζανάκη, ότι μπορούμε μέσα από τη διαδικασία μέτρησης του οξυγόνου μας, της οξύτητας του οργανισμού μας, να αντιληφθούμε αν κάτι δεν πάει καλά. Άκουσα τους συναδέλφους σας που μίλησαν και την Παρασκευή στην εκπομπή του καλού συνάδελφου του Γιώργου του Σαχίνη στις Αντιθέσεις, ότι αρκετοί είναι αυτοί που έχουν πάρει ένα οξύμετρο για να μπορούν να βλέπουν σε τι κατάσταση είναι, εφόσον έχουν υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία τους, είτε σε σοβαρό νόσημα, είτε σε κάτι πολύ ελαφρύ. Κύριε Καλέργη, τι συμβουλεύετε? Είναι μία λύση αυτή να μπορούμε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα χωρίς οι ίδιοι να είμαστε γιατροί? Νομίζω ότι και να πω εγώ, όλος ο κόσμος πλέον έχει προμηθευτεί αυτό το εργαλείο, αλλά ιδιαίτερα οι δικοί μας ασθενείς με αποφρακτικά νοσήματα, αλλά νομίζω όταν φτάσει σε σημείο να πέφτει το οξυγόνο σε ένα ασθενή, πάει να πει ότι η νόσος είναι λίγο προχωρημένη και πιθανότατα θα το έχει δώσει και νωρίτερα άλλα συμπτώματα. Θέλετε να μας πείτε τους δείκτες του οξυγόνου, τι είναι αυτό που πρέπει να κινητοποιήσει αν κάποιος έχει ένα οξύμετρο? Αν το οξυγόνο του ξαφνικά από αυτό που βλέπει όταν ήταν σε υγιής έχει κατέβει τουλάχιστον 3-4 μονάδες προς τα κάτω, δηλαδή να κατεβαίνει το οξυγόνο του κάτω από 92-90, πρέπει να ανησυχήσει. Αλλά σας λέω, θα πρέπει να παρουσιάσει και άλλα συμπτώματα εκτός την πτώση αυτή της... Δεν είναι το πρώτο σύμπτωμα αυτό, ορθώς.
Κύριε Τζανάκη, αυτό είναι καθαρά ένα θέμα που προκαλεί ο κορονοϊός ή η πτώση του οξυγόνου μπορεί να οφείλεται σε μια οποιαδήποτε ασθένεια σοβαρή? Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Το παράξενο με αυτόν τον ιό είναι ότι ενώ υπάρχει πνευμονίτιδα και σοβαρή βλάβη στους πνεύμονες και μείωση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης, όπως είπε ο κύριος Καλέργης, κάτω από 92, κάτω από 93, πολλές φορές και κάτω από 90, οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονται δύσμια. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Συνήθως, εάν κατέβει ο κορεσμός στο 92 ή στο 91, ο άνθρωπος στα 5, 6, 10 βήματα αρχίζει και αισθάνεται δύσπνοια, αισθάνεται βάρος στο στήθος και λαχάνιασμα. Αυτός λοιπόν ο ιός έχει αυτή το παράξενο. Ενώ οι άνθρωποι αναπνέουν δύσκολα, ενώ έχουν δυσκολίες στην οξυγόνωση του αίματος εξαιτίας της πνευμονίτιδας, εντούτοις δεν το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό η δύσπνοια πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή και οι άνθρωποι έρχονται σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως το οξύμετρο που έχουν προμηθευτεί, όπως είπε ο κύριος Καλέργης, χωρίς να τους το συμβουλέψουμε εμείς οι πάντες σχεδόν, μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Εάν λοιπόν κάποιος νέος άνθρωπος που δεν έχει κανένα λόγο να έχει 92 κορεσμό, δει ότι έχει 92 κορεσμό και είναι άρρωστος και έχει βήχα και έχει καταρροή και έχει συμπτωματολογία κρυολογήματος, μπορεί να αποτανθεί στο νοσοκομείο ως ύποπτος για κορονοϊό. Υπάρχουν, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά των τηλεθεατών. Υπάρχει κάτι που δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνο που μπορεί όμως να ρίξει τον κορεσμό στο οξυγόνο μας? Το 92 κορεσμός είναι ένα όριο ασφαλείας. Δεν παθαίνει κανείς, ειδικά αν είναι υγιής και δεν έχει σοβαρή πάνω χάρη στεφανία νόσο ή άλλο πρόβλημα, δεν θα πάθει κάτι. Ο στόχος δηλαδή ενός ασφαλούς ορίου είναι το 92 και πάνω. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, όπως είπε ο κύριος Καλέργης, αν κάποιος είχε όλες τις ημέρες 97, 98, 96, που είναι οι σωστές τιμές, οι τιμές ενός υγιούς, κατεβούν στο 92 χωρίς λόγο, σε 2-3 μετρήσεις ανά τέταρτον 20 λεπτό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι η μέτρη σωστή, τότε ενδεχομένως μπορεί να εμβάλλει σε ανησυχία και να επικοινωνήσει με τον γιατρό του ή να έρθει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω ότι τα ερωτήματα έρχονται βροχή. Κυρία Ιωαννίδου, εφόσον ολοκληρώσει, μετά ο κύριος Τζανάκης θα έρθω σε εσάς, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι αντιλαμβάνεστε και την αγωνία των τηλεθεατών και το γεγονός ότι δεν έχουν την ευκαιρία οι εξαιρετικούς επιστήμονες όπως εσάς να τους έχουν και να μπορούν να τους θέσουν ερωτήματα. Άρα θα το κάνουμε εμείς για αυτούς. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 2 λεπτά μετά τις 10:30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής στο Prime Time της Crete TV, όλα τα νεότερα για τον κορονοϊό, συμβουλές αλλά και απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης papakikritetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-398.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπετε άλλωστε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας μεταφέρετε τα ερωτήματά σας και να αναπτύξουμε αυτήν τη διαδραστική σχέση που έχουμε εδώ και 3 χρόνια σε ώρα εχμής. Μιλάμε για τον κορονοϊό. Θα δούμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους μας, τη Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, την λοιμοξιολόγο την κυρία Ελένη Ιωαννίδου, τον καθηγητή πνευμονολογίας και διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Τζανάκη, και τον διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Κώστα Καλέργη, να πω στους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας εντατικολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, αλλά και τον διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Γιώργο Κοχιαδάκη. Κύριε Τζανάκη, για να ολοκληρώσετε τη σκέψη, καθώς σας διέκοψα λίγο άκομψα λόγω των διαφημίσεων, και να πάω σε μια σειρά ερωτημάτων στην κυρία Ιωαννίδου. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο ενδεχομένως η μέτρηση της οξυγόνωσης με το απλό οξύμετρο μπορεί να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι πάσχουν και έχουν πρόβλημα κλπ. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ του αισθήματος της δύσπνοιας και της χαμηλής οξυγόνωσης. Οι περισσότεροι με τη χαμηλή οξυγόνωση αισθάνονται δύσπνοια, αλλά ειδικά με αυτόν τον ιό και επί βαριάς πνευμονίτιδας και πολύ μεγάλης υποξυγονεμίας, οι άρρωστοι περιέργως δεν αισθάνονται τη δύσπνοια αυτή. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως μπορεί να είναι βοηθητικό.
Θα έλεγα πιο βοηθητικό απ' όλα είναι οτιδήποτε μας απασχολήσει, οτιδήποτε μας ανησυχήσει, να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πάρουμε το γιατρό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα διάγραμμα, κάποια στοιχεία που αφορούν την πορεία της νόσου από την αρχή της επιδημίας, από τότε που ελήφθησαν τα μέτρα, πώς καταγράφονται τα κρούσματα στην Ελλάδα και βεβαίως τις ημερομηνίες που αποτελούν ημερομηνίες σταθμού, δηλαδή από τις 2 του Μάρτη που έχουμε τη διακοπή στα καρναβάλια, γιατί ουσιαστικά από εκεί έχουμε το πρώτο μέτρο, πάμε στο κλείσιμο των σχολείων, πάμε στο κλείσιμο των καταστημάτων, πάμε στην απαγόρευση, πάμε στην καθολική απαγόρευση και είμαστε πλέον στην προτελευταία ημέρα του Μάρτη με 56 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα σήμερα, όπως ακούσαμε νωρίτερα για τον κύριο Τσιόδρα, και 4 θανάτους σε ένα 24ωρο. Έχουμε 43 θανάτους στο σύνολο. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Ιωαννίδου, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία λίγο να αναλύσουμε αυτήν την πορεία της νόσου. Θα κρατήσω τις φράσεις του συναδέλφου σας, του κυρίου Τσιόδρα, συγκρατημένη αισιοδοξία, όμως η λύση για να θωρακιστούμε είναι αυτό που προτείνουν από την πρώτη στιγμή, μένουμε στο σπίτι για να μειώσουμε τη διασπορά. Είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Θεωρείτε ότι εφόσον τηρήσουμε αυτά τα μέτρα, θα μπορούσε αυτή η καμπύλη να εξακολουθήσει να είναι γραμμική μέχρι και την έξοδο από την επιδημία? Κοιτάξτε να δείτε. Η λογική είναι αυτή. Δηλαδή ότι προσπαθούμε να απλώσουμε τα περιστατικά στο βάθος χρόνου για να μην έρθει ένα κύμα μεγάλο, το οποίο φυσικά θα έχει πολύ καταστροφικές συνέπειες. Και όχι μόνο λόγω της ισχύς του, αλλά και λόγω της μειωμένης αντίστασης που υπάρχει από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτή τη στιγμή ήταν αναπόφευκτα τα μέτρα, γιατί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το δικό μας, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από άποψη στελέχωσης σε σχέση με τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών, δεν θα μπορούσε να αντέξει ένα τέτοιο κύμα. Σκεφτείτε τώρα ότι, για παράδειγμα, θα σας δώσω ότι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είμαστε 2 παθολόγοι και 2 πνευμονολόγοι. Προφανώς και δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτό το κύμα της επιδημίας αν έρθει με αυτό το ρυθμό και με αυτή την ένταση. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό, γιατί όλη η Ελλάδα είναι υποστελεχωμένη και από άποψη ιατρικού αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και ήταν πολύ, γι' αυτό λήφθηκαν και τόσο σκληρά μέτρα και άμεσα. Γιατί ακριβώς οι εκτιμήσεις για το πόσο θα άντεχε το δημόσιο σύστημά μας ήταν πολύ έτσι δυσίωνες. Επειδή στην Κρήτη... Ήτανε, ναι, ναι, θέλω να σας... Σαφώς λέω και ήταν αυτό που μας έκανε καλό και ήταν και σωστό, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιδημία πηγαίνει πιο μαλακά. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει. Κανένας δεν είναι μάντης, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως όλοι πιστεύουν ότι σε 2 εβδομάδες θα δείξει αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και οι ενδείξεις που έχουμε τώρα αν θα είναι πραγματικά αυτές που θα ισχύσουν και στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να δούμε το εξής και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Ιωαννίδου. Θα ζητήσω βεβαίως την άποψη και των συναδέλφων σας και του κυρίου Τζανά και του κυρίου Καλέργη. Αυτή τη στιγμή στην χώρα μας έχουμε πάνω από 1.200 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 43 θανάτους και 73 ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως πολύ καλά γνωρίζουμε, το λέει και ο κύριος Τσιόδρας σε κάθε ενημέρωση, ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή, αν το πάμε επί 10, υπολογίσουμε ότι έχουμε 12.000 νοσούντες σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή από κορονοϊό. Στους 12.000 νοσούντες, οι 43 νεκροί έχουν ένα πολύ χαμηλό δείχτη θνητότητας. Είναι κάτι σημαντικό αυτό? Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας νοσούν 12 με 13.000 άνθρωποι, 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι τεράστιο αυτό, γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι. Όμως, αν το επεκτείνουμε, βλέπουμε ότι εξακολουθεί η νόσος να έχει μία χαμηλή επιθετικότητα όσον αφορά το τετελεσμένο που δεν είναι άλλο από το θάνατο. Συμφωνείτε με αυτήν τη λογική? Αυτό ισχύει. Εμείς βλέπουμε την κορφή του παγόβουνου. Βλέπουμε δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά και τους θανάτους.
δεν μπορούμε να δούμε πόσοι έχουν νοσήσει και πόσοι επίσης έχουν περάσει ασυμπτωματικά, εκτός από αυτούς που νοσούν ήπια. Άρα λοιπόν η θνητότητα μάλλον, η οποία εκφράζεται στον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πεθάνει ή που έχουν νοσήσει βαριά αντίστοιχα νοσηρότητα, σε σχέση με τον αριθμό που νοσούν, των ανθρώπων που νοσούν, δεν μπορεί να υπολογιστεί, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο αριθμός. Mm-hmm. Η νόσος έχει τέτοια μεγάλη γκάμα συμπτωμάτων που είναι αδύνατο να το εντοπίσει. Γιατί υπάρχουν σήμερα το υπολογίζουμε με βάση έτσι, τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, όμως γνωρίζουμε ότι η διασπορά του ιού είναι δεκαπλάσια. Ναι, άρα, αν το υπολογίσουμε έτσι, βλέπουμε ότι η θνητότητα είναι μικρότερη. Δεν είναι τόσο υψηλή όσο φαινόταν στην αρχή. Mm-hmm. Και προφανώς όσο εξελίσσεται η επιδημία, τόσο καλύτερα μαθαίνουμε τον ιό, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε την κλινική του εικόνα, γιατί αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό από την εμπειρία των άλλων χωρών. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς εξελίσσεται αυτή η νόσος και αυτά που υπόθηκαν πριν σε σχέση με την το μη υποκειμενικό αίσθημα δύσπνοιας που έχουν οι ασθενείς, ότι εμφανίζει αγευσία ή ανοσμία στα πρώτα στάδια, ότι μπορεί να κάνει μια πολύ απότομη επιδείνωση της κλινικής πορείας την πέμπτη με έκτη μέρα, ότι η νόσος κρατάει συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίσης μια πρόκληση, διότι όταν μπει κάποιος στον αναπνευστήρα θα αργήσει πάρα πολύ να βγει. Άρα λοιπόν, όταν καταληφθούν οι θέσεις των μονάδων, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν και κρεβάτια, γιατί αυτά δεν ανανεώνονται εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μείνει κατά μέσο 10 μέρες και παραπάνω στον αναπνευστήρα. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με την πορεία της νόσου αυτής, και δεν είναι μόνο η θνητότητα, αλλά και η νοσηρότητα. Δηλαδή το Βεβαίως. Πόσο βαριά την περνάνε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Σήμερα ο κ. Σιόδρας είπε ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα μέσω μιας πλατφόρμας που θα ανοίξει να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή αντίστοιχη με αυτή των νοσοκομείων και ασθενείς που νοσηλεύονται κατοίκων, που είναι ας πούμε με χαλαρά συμπτώματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιούργησε μία πληθώρα ερωτημάτων. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος αύριο νοσήσει, μπορεί να πάρει την κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και λοιμοξιολόγο, και να της πει: «Κυρία Ιωαννίδου, εγώ νοσώ, είναι επιβεβαιωμένο το κρούσμα μου, έχω βγει θετικός στον κορονοϊό και θέλω, παρά τα ήπια συμπτώματά μου, να λάβω χλωροκίνη στο σπίτι μου». Εσείς πώς θα κινηθείτε σε αυτό, επειδή σήμερα μας το είπε ο κύριος Τσιόδρας, να το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο στους τηλεθεατές? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι στις άλλες χώρες λειτουργούν με κλινικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε να έχει ο άλλος επιβεβαιωμένο, να είναι επιβεβαιωμένο το κρούσμα χωρίς να τον έχουμε δει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει κάποιος στο σπίτι του την Όχι. εξέταση. Όχι, μπορεί να είναι ένα κρούσμα ένας άνθρωπος που τον γνωρίζετε, είναι στο σπίτι του και νοσηλεύεται και σας ενημερώνει. Ναι. Θέλω να λάβω την φαρμακευτική αγωγή. Να έχει γίνει το τεστ λοιπόν, και να ξέρουμε ότι είναι επιβεβαιωμένος. Άρα τον έχουμε εξετάσει κάποια στιγμή. Προφανώς και όπως σας λέω, τα κλινικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν διαθετηθεί σε άλλες χώρες και που πιθανόν να διαθετήσουμε και εμείς αν εξελιχθεί η επιδημία, λένε έχεις θετικό τεστ ή έχεις κλινική εικόνα που να ταιριάζει με το κορονοϊό, ξεκινάς αγωγή. Γιατί η αγωγή αυτή που δίνουν τώρα η χλωροκίνη ή αργότερα άλλα φάρμακα, έχει νόημα στην αρχή συνήθως της νόσης. Άρα τι λαμβάνει ένας κατοίκον ασθενής? Ναι, τι λαμβάνει. Δηλαδή, και πώς την παραλαμβάνει, πώς γίνεται αυτό? Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας ασθενής πρέπει να παίρνει μόνος του φάρμακα. Mm-hmm. Όπως ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει αντιβιωτικό αν το στήσει ο γιατρός και να το πάρει στο σπίτι του, το ίδιο ισχύει και για αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή, μισό λεπτό, πάει στο φαρμακείο, στέλνει Όχι, κάποιο στο φαρμακείο με συνταγογράφηση και φαντάζομαι με συμβουλές δικές σας για το πώς θα λαμβάνει αυτή τη φαρμακευτική αγωγή. Ισχύει για όλους τους ασθενείς που θέλουν να το λάβουν? Δηλαδή, είτε κάποιος έχει πιο ήπια συμπτώματα, είτε είναι λίγο πιο βαριά, αλλά είναι στο σπίτι. Αυτό καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με την πρακτική, ας πούμε, τα πρωτόκολλα τα οποία θα ακολουθηθούν σε κάθε Μάλιστα. χώρα. Δεν θα το αποφασίσει ο κάθε γιατρός μόνος του. Υπάρχουν αλγόριθμοι που θα οδηγήσουν σε αυτό.
που θα λένε ότι αν ο ασθενής έχει πνευμονία και είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να πάει στο σπίτι και είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε αυτό μπορεί να πάρει αγωγή. Αν ο ασθενής είναι βαρύτερα, ξέρω εγώ, έχει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, αυτό θα εισαχθεί. Ή αν ο ασθενής. Ακόμα και πρωτόκολλα τα οποία έχουν να κάνουν με το διαγνωστικό τρόπο. Ξέρετε, γιατί σα το λέω. Γιατί η φράση του κυρίου Τσιόδρα είναι προληπτικά, εφόσον οι ασθενείς το επιθυμούν, μπορούν να παραλάβουν την φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι τους. Ναι, δεν είναι προληπτικό αυτό, είναι θεραπεία. Mm-hmm. Δεν είναι πρόληψη, απλώς είναι θεραπεία στους κατοίκων. Μάλιστα. Προφανώς και οι περισσότερες περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν και δεν έχουν τέτοια συμπτώματα που να χρειάζονται νοσηλεία, αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζονται θεραπεία. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα που έχω εδώ από τηλεθεατή. Έχει επικοινωνήσει μία κυρία μαζί μας, λέει ότι είναι σε καραντίνα που λήγει την Τετάρτη η καραντίνα της. Τώρα δεν μας ξεκαθάρισε αν είναι ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ή ένα ύποπτο κρούσμα που απλά έχει τεθεί σε καραντίνα. Την αμέσως επόμενη ημέρα, λέει, της καραντίνας μπορεί να πάει κανονικά στη δουλειά της. Αν είναι σε καραντίνα λόγω του ότι έχει νοσήσει, πρέπει να γίνουν δύο επαναλαμβανόμενα σε διάστημα 24 ώρου τεστ για να βγει αρνητική. Αν βγει αρνητική, τότε μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά της. Μάλιστα. Αν δηλαδή κάποιος έχει νοσήσει, πρέπει να βγάλει δύο αρνητικά τεστ σε πόσες 24 ώρες. Επειδή στην Κρήτη είστε μια έμπειρη λοιμοξιολόγος, έχουμε 13 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι στην Κρήτη υπάρχει μια μικρότερη διασπορά σε σχέση με περιοχές όπως ας πούμε η Καστοριά που αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, η Αθήνα βεβαίως που και λόγω του πληθυσμού και κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό μας κάνει αισιόδοξους να πιστεύουμε ότι εφόσον η Ελλάδα έχει μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την γραμμική καμπύλη και δεν λειτουργήσουμε εκθετικά, η Κρήτη θα μπορούσε να έχει και μια ακόμα καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι σε σχέση με την υπόλοιπη, γιατί είμαστε και σχετικά απομονωμένοι. Οπότε, ως ένα βαθμό, αυτή η πορεία είναι πολύ ενθαρρυντική. Ξεκάθαρη η απάντησή σας και νομίζω ότι μας χαρίζει την αισιοδοξία. Μακάρι όλα να πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες στην Ιταλία. Κύριε Καλέργη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό που είπε η κυρία Ιωαννίδου όσον αφορά την κατοίκον νοσηλεία και την θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής. Πώς πρέπει να λαμβάνεται αυτή η αγωγή, πώς πρέπει να γίνεται η ενημέρωση από τον γιατρό? Επειδή σήμερα ανακοινώθηκε, προσπαθώ να κάνω συμπληρωματικές ερωτήσεις για να λύσω τις απορίες των τηλεθέτων που βλέπω ότι είναι πολλές. Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι είναι λίγο νωρίς να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο σχέδιο και ευτυχώς εμείς έχουμε την άνεση να μπορέσουμε να το νοσηλεύσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως αυτό να δουλέψει όταν, αν παρελπίδα που δεν το ευχόμαστε, αυξηθούν τα κρούσματα και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα στο νοσοκομείο. Όσο και για τη δόση αυτή που είπατε προληπτικά, υπόθηκε και αυτό ότι μπορεί κάποιος να το πάρει σε χαμηλή δόση στο σπίτι ελαττών και τις παρενέργειες για να τον προφυλάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο προώρο να το πούμε αυτό. Μάλιστα. Στη φάση τουλάχιστον που βρισκόμαστε. Και σε ό,τι αφορά και το θέμα που ανέπτυξε ο καθηγητής με τα οξύμετρα για να μην, που, όπως καλά το είπε, να μεταφέρω όμως λάθος μήνυμα στον κόσμο και αρχίσει από αύριο ο καθένας να τρέχει να ψάχνει από ένα οξύμετρο. Σωστά. Τα οποία σημειωτέων και ορισμένα δεν είναι αξιόπιστα, καλό θα είναι να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν προβούν σε ένα τέτοιο βήμα. Μην πάθουμε τα ίδια με τη χλωροκίνη. Έτσι. Κύριε Καλέργη, όσον αφορά τη θνητότητα, με δεδομένο ότι οι ασθενείς είναι στη διασπορά 12-13.000, άλλωστε πολλές φορές και ο κύριος Σιόδρας δίνει κατά προσέγγιση έναν αριθμό. Οι 43 νεκροί είναι ένας αριθμός που προκαλεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Το συγκρατημένη αισιοδοξία σε εισαγωγικά, γιατί θα το επαναλάβω, η ανθρώπινη ζωή, είτε είναι μία είτε είναι 100, είναι ανθρώπινη ζωή και έχει την ίδια αξία και κανείς δεν θέλει να το υποβαθμίσει. Απλά δυστυχώς πρέπει να αναφερθούμε και σε αριθμούς για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιδημία. Είστε ικανοποιημένος με την πορεία της θνητότητας που φαίνεται να κινείται πιο χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες? Θα έλεγα για τα στατιστικά είναι πολύ αξιόπιστο να σας απαντήσει και ειδικός περισσότερο ο κύριος Δανάκης,
Θα πάω και στον κύριο Τζανάκη. Τώρα ασχολείται με αυτό. Νομίζω ότι είναι, είμαστε αισιόδοξοι αυτά τα ποσοστά που έχουμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα από τα πραγματικά. Άρα έχουμε ένα καλό δείχτη. Αλλά φαντάζομαι ότι αφορά αυτό το τομέα θα σας τα πει ο καθηγητής, που είναι όντως... Βεβαίως. Ειδικά σε αυτά. Και πάω στον καθηγητή λοιπόν. Κύριε Τζανάκη, δεν θα σας μεταφέρω το ερώτημα. Νομίζω ότι σας έδωσε την πάσα ο συνάδελφός σας από το Ρέθυμνο, ο κύριος Καλέργης. Θέλω τα σχόλιά σας με βάση αυτές τις εκτιμήσεις και θέλω να ξαναδούμε λίγο και αυτό το διάγραμμα με την πορεία της νόσου στη χώρα μας. Από την 1η Μαρτίου που είχαμε ουσιαστικά την πρώτη ανάληψη των μέτρων, που είναι η ακύρωση, η ακύρωση των καρναβαλιών, και βεβαίως στις κομβικές ημερομηνίες για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Βλέπουμε στην πάνω πλευρά με το μοβ χρώμα τις μπάρες με τα κρούσματα, με τους ασθενείς που έχουν νοσήσει και καταγράφονται αναμέρα, και η πορτοκαλί μπάρα είναι ο αριθμός των νεκρών όπως αυτός εξελίσσεται αναμέρα από την 1η Μαρτίου μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά δηλαδή βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα, σήμερα κλείνουμε ένα ακριβώς μήνα. Ναι, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι δημιουργικά και να καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις με άλλες χώρες. Επειδή έχω όλες αυτές τις μέρες επεξεργαστεί από μόνος μου πάρα πολύ τα πρωτογενή στοιχεία που παίρνουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, που είναι τα επίσημα στοιχεία της νησιμότητας, έχω να πω το εξής. Η Ευρώπη κινείται με τέσσερις ταχύτητες διαφορετικές ως προς την επιδημία. Η πρώτη ομάδα χωρών είναι η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι μια κατηγορία από μόνες τους. Φανταστείτε ότι η Ιταλία τρέχει με 14 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμούς αυτή τη στιγμή. Η Ισπανία κοντά στους 8 θανάτους ανά 100.000. Αμέσως μετά ακολουθεί μια συστάδα χωρών με επικεφαλής την Αυστρία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Γαλλία, οι οποίοι έχουν κοντά στους 2 με 2,5 θανάτους ανά 100.000. Στον πάτο αυτής της ιστορίας, προς όφελός μας και προς μεγάλη ικανοποίησή μας, είμαστε μια συστάδα χωρών, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Φιλανδία και η Νορβηγία. Εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε 0,24 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμό. Δηλαδή, πάνω από 200 φορές λιγότερη θνησιμότητα από την Ιταλία. Mm-hmm. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Άρα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και εκεί στηρίζεται και ο κύριος Τσιόδρας και λέει ότι είμαστε στο καλό σενάριο. Τώρα, να πούμε κάτι επιπλέον. Το καλό σενάριο πώς μπορεί να γίνει εκθετικό? Θα μου πείτε, εάν αύριο ξαφνικά βγούμε όλοι στους δρόμους. Έτσι όπως είναι ελεγχόμενη η κατάσταση σήμερα και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αν εξακολουθήσουμε να είμαστε το ίδιο πιστοί στην πλειοψηφία μας, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι μέσα στα σπίτια του, συνεχίσουμε την ίδια τακτική. Θα μπορούσαμε να φύγουμε όσο το δυνατόν ανέμακτα από αυτήν την διαδρομή, τη σκληρή διαδρομή ομολογουμένως, γιατί έχουμε χάσει 43 ανθρώπους. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Εάν κρατήσουμε αυτά τα μέτρα, η Ελλάδα θα επιτύχει ένα μικρό θαύμα σε αυτή την ιστορία στην Ευρώπη και είμαι σχεδόν βέβαιος όσο περνούν οι μέρες γι' αυτό. Αλλά είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες να δούμε αυτοί οι επαναπατρισμοί και τα κρούσματα που υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες, εάν θα δώσουν, ας το πούμε, θύλακες νέων κρουσμάτων, όπως είπε και η κυρία Ιωαννίδη. Να σας πω και μερικά πράγματα συγκριτικά τώρα με την Ελλάδα και την Κρήτη. Η Κρήτη με 3,1 ανά 100.000 ασθενών κρούσματα είναι πολύ χαμηλά αν συγκριθεί με την Αθήνα που είναι 22 ανά 100.000 κρούσματα και η Καστοριά που έχει το πρώτο λόγο που είναι 45 κρούσματα ανά 100.000. Επομένως, έχουμε στην Κρήτη ακόμα καλύτερη θέση από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα συμφωνείτε σε αυτό που λέει και η κυρία Ιωαννίδου, ότι θα μπορούσε η Κρήτη να είναι και μια περιφέρεια που θα έχει τις λιγότερες συνέπειες αν εξελιχθεί έτσι η πορεία στη χώρα μας? Προς επίρρωση αυτό που λέω είναι και το εξής, ότι στην Κρήτη έχουν γίνει, όπως έμαθα από τον κύριο Σουρβίνο σήμερα, κοντά στα 500 τεστς, και έχουμε επιβεβαιώσει 13, από τα οποία τα 2 ήταν τελείως εισερχόμενα. Δηλαδή και ο καθηγητής
ο άτυχος, αλλά και η κυρία από το κουραζερόπλιο, δεν μπορεί να πει ότι τα κρούσματα της Κρήτης ήταν τελείως εισερχόμενα. Επομένως, στην ουσία έχουμε 11 κρούσματα. Εάν διαιρέσεις το 11 με τα 500, έχουμε ένα δείχτη θετικών δειγμάτων γύρω στο 2 με 2,4. Η Ελλάδα βαδίζει με 7,5%. Αυτό λοιπόν το ότι βρίσκουμε λίγα θετικά στα δείγματα που στέλνουμε είναι ένας επιπλέον δείχτης που εμένα μου δείχνει ότι έχουμε πολύ μικρότερο πρόβλημα στην κοινότητα από ότι η Αθήνα. Να φανταστείτε, η Ισπανία και η Ιταλία τρέχουν με 70 φορές παραπάνω, με 38% θετικά δείγματα. Κύριε Τζανάκη, πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση από την κυρία Ιωαννίδου, γιατί την κυρία Ιωαννίδου και τον κύριο Καλέργη θα τους αποδεσμεύσω. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που παραμείνατε και παραπάνω από τον προβλεπόμενο χρόνο λόγω των ερωτήσεων. Υπάρχει ερώτημα τηλεθερατή, κυρία Ιωαννίδου, αν λέει αυτήν την θεραπευτική αγωγή μπορούν προληπτικά να τη λαμβάνουν γιατροί και νοσηλευτές. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν τέτοια, σε εμάς ακόμα, τέτοια πρωτόκολλα. Σαφώς και αυτό το πράγμα δεν θα αποφασιστεί από ένα ή δύο άτομα. Είναι μια εθνική πολιτική. Εθνική πολιτική υγείας. Σε κάποιες χώρες το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα, αλλά μένει να δούμε όσο προχωράει ο καιρός και όσο γίνονται οι κλινικές μελέτες. Αλλάζουν πάρα πολλά σε αυτά που μας λένε ή σε αυτά που διαβάζουμε ή στις μελέτες που στα συμπεράσματα των μελετών και ενδεχομένως αυτό στο μέλλον να υπάρξει ως πρακτική, αλλά για την ώρα όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωαννίδου. Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Καλέργη. Με τιμήσατε με την παρουσία σας και να κρατήσετε ψηλά το στένος και των Ρεθυμιωτών. Είμαι και εγώ Ρεθυμιώτης και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, καθώς καλύπτει τις ανάγκες ενός ολόκληρου νομού. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Τζανάκη, εσάς δεν σας αποχαιρετώ, γιατί θα πάμε παρέα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Με την επιστροφή θα βάλουμε στην παρέα μας τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον εντατικολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Γιώργο Κοχιαδάκη, και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. 3 λεπτά μετά τις 11, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Να σας ευχαριστήσουμε για τη διαδραστική επικοινωνία που έχετε αναπτύξει μαζί μας. Πραγματικά αρκετά τα ερωτήματά σας. Χαιρόμαστε που ένα μεγάλο μέρος καταφέρνουμε να το μεταφέρουμε στους ειδικούς, στους εξαιρετικούς επιστήμονες που έχουμε απόψε καλεσμένους σε ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-398.000 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στη διάθεσή σας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικολόγο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το αγαπητό κοινό της όμορφης Κρήτης. Είστε και μανιάτη στην καταγωγή, από ό,τι γνωρίζω, κύριε Μπεχράκη. Άρα έχουμε πολλά κοινά. Έχουμε πολλά κοινά. Ξαδέρφια, ακριβώς. Θέλω να πω ότι στην παρέα μας είναι και ο συνάδελφός σας, ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κύριος Νίκος Τζανάκης, είναι από την αρχή της εκπομπής και μας βοηθάει εδώ στο να λύσουμε τις απορίες των τηλεθεατών. Κύριε Τζανάκη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον καλεσμένο μας από την Αθήνα. Κύριε Μπεχράκη, θέλω μία πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σχόλιο για την εξέλιξη αυτής της επιδημίας, πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο στη χώρα μας. Έτσι όπως πλέον έχουμε τους πρώτους απτούς αριθμούς. Ναι, ευχαρίστω. Πριν σας απαντήσω, να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που συναντιέμαι με τον φίλτατο καθηγητή, τον Νίκο τον Τζανάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργασία πολλών δεκαετιών από την εποχή που είμαστε και οι δύο στη Σωτηρία. Μάλιστα. Και στη συνέχεια να έρθω στο ζητούμενο. Πριν πάμε στο ζητούμενο, θέλω να βάλω στην παρέα μας και έναν ακόμα εξαιρετικό σας συνάδελφο. Είναι μαζί μας και ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κύριος Γιώργος Κοχιαδάκης. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κοχιαδάκη.
Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους συναδέλφους και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα έρθω και σε εσάς κύριε Κοχιαδάκη στην πορεία. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε τον κύριο Μπεχράκη. Το πρώτο σχόλιο σας κύριε καθηγητά. Ναι, το σχόλιο μου είναι ότι μέσα στην λέλαπα μιας μεγάλης πανδημίας, ενός ιού ο οποίος έχει καταλάβει όλη την ανθρωπότητα σε διάστημα λιγότερο των 100 ημερών και έχει επιβάλει σκληρότατους όρους ζωής και λειτουργίας σε όλη την ανθρώπινη κοινότητα, σε όλη τη γη, η Ελλάδα έχει σταθεί όρθια και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε σαν μεγάλη εθνική επιτυχία. Το ότι μέχρι στιγμής είμαστε από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης με τα βεβαιότητας στον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της λέλαπας, νομίζω ότι μας τιμά ιδιαίτερα σαν λαό, τιμά ιδιαίτερα την ηγεσία μας, η οποία σε χρόνο απολύτως επιβεβλημένο, που όμως είχε εκπλήξει την υπόλοιπη Ευρώπη, το θεώρησαν εξαιρετικά πρόημο, όμως ήταν επιτυχές, επέβαλε μια σειρά μέτρων, παύλα οδηγιών, τις οποίες ο ελληνικός λαός ακολούθησε με εκπληκτική υπακοή και έτσι έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε. Και βεβαίως και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, ακριβώς, γιατί τίποτα δεν έχει κριθεί. Τα τονίζω όλα αυτά, γιατί αυτοί οι συντελεστές επιτυχίας δεν πρέπει να ακυρωθούν. Με λίγα λάθη είναι εύκολο να χάσουμε ότι έχουμε κερδίσει. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα διαφοροποιήσει την εικόνα προς το χειρότερο, κύριε Μπεχράκη, γιατί κανείς να αμφισβητεί ότι έχουμε μια καλή πορεία. Βεβαίως, 43 νεκροί είναι ένας αριθμός που σίγουρα έχει κάθε λόγο η Ελλάδα να θρηνεί. Όμως, το θέμα είναι πώς θα φρενάρουμε την πορεία της νόσου για να μην ξεφύγει. Γιατί υπάρχουν και χώρες που αρχικά πήγαιναν καλά, στην πορεία όμως κάτι ξέφυγε. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μοιραίο λάθος? Το να σταματήσουμε, να εφαρμόζουμε τους κανόνες που μας οδήγησαν στην, ας τη χαρακτηρίσουμε, νίκη. Το να πάρει αέρα το μυαλό μας και να αρχίσουμε να κάνουμε άλλα από αυτά που πρέπει. Και τι πρέπει να κάνουμε? Ό,τι μας λέγουν. Το καλύτερο σχέδιο, και το έχω πει αυτό την πρώτη μέρα, είναι αυτό που το ακολουθούμε όλοι. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε τα ίδια πράγματα και έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε με τις λιγότερες απώλειες από αυτή την καταστροφική λέλαπα του κορονοϊού. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε με ομοψυχία να εφαρμόζουμε τις κυβερνητικές οδηγίες, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουν τα μέτρα να έρονται, θα αρχίσει να ξαναβρίσκει η ζωή μας στον παλιό της ρυθμό. Αν αυτό χρειαστεί ένα μήνα, δύο μήνες, οι επιστημονικές παρατηρήσεις με πραγματικούς αριθμούς και με μετρούμενα μεγέθη θα μπορέσουν να το αποδείξουν. Και εδώ έρχομαι στους αριθμούς του σημερινούς. Να πω ότι ναι, δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όμως δεν ξέρω αν με αυτά τα δεδομένα, ακόμη και αν συνεχιστούν ή ακόμη αν προχωρήσουν βελτιούμενα, εάν αποτελούν ικανοποιητικά στοιχεία για να μπορέσει μια μέρα η πολιτεία να αποφασίσει με βάση αυτά τα δεδομένα την χαλάρωση των μέτρων. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, αλλά πρωτού σταθούμε σε αυτό, θέλω κύριε καθηγητά, να σας θέσω το εξής ερώτημα που θέτουν αρκετά οι τηλεθεατές. Έχουμε ένα ποσοστό περίπου 12-14 χιλιάδων που κατά προσέγγιση μπορεί να νοσούν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε 43 νεκρούς, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η θνητότητα με βάση τα στοιχεία, τα ανεπίσημα, είναι χαμηλότερη, γιατί εδώ τη θνητότητα την καταγράφουμε με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που είναι 1230. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτός ο αριθμός. Αυτό όμως που είναι πολύ ξεκάθαρο, είστε και εντατικολόγος και σε αυτήν την ειδικότητα θα απευθυνθώ σε εσάς,
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη θνητότητα σε αυτούς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Όχι, εγώ δεν βλέπω μεγάλη θνητότητα και να σας πω γιατί. Διότι το ARDS, το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής, μάλιστα, υπάρχει αυτό το ενηλίκο που χαρακτηρίζει την πνευμονική βλάβη των ανθρώπων που κάτω από την λίμωξη του κορονοϊού οδηγούνται στην αναπνευστική ανεπάρκεια και διασωληνώνονται. Αυτό το σύνδρομο έχει παγκοσμίως μια θνητότητα της τάξης του 45, πολλές φορές και 50%. Αλλά μεταξύ 40 και 50. Άρα είναι στα επίπεδα των γνώριμων αριθμών σε ανάλογες περιπτώσεις, μου λέτε. Παγκοσμίως. Το ARDS από τόση θνητότητα χαρακτηρίζεται, γιατί είναι ένα βαρύ σύνδρομο παθοφυσιολογίας της αναπνοής, το οποίο, όσο και αν έχει προσπαθήσει η γνώση και η τεχνολογία της εντατικής θεραπείας να αντιμετωπίσει, δυστυχώς εξακολουθεί να έχει κάποια υψηλά επίπεδα που μένουν αθεράπευτα. Θα σας μεταφέρω ερωτήματα τηλεθεατών. Πρώτο ερώτημα, οι καπνιστές είναι ευπαθείς ομάδες ή απλά κινδυνεύουν περισσότερο? Δεν καταλαβαίνω τη διάκριση, αλλά είναι και από τα δύο. Δηλαδή και κινδυνεύουν να νοσήσουν περισσότερο και εάν νοσήσουν, νοσούν βαρύτερα. Τουλάχιστον αυτό έχει αποδείξει η απόλυτη γνώση από άλλες υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, από γρίπη Α, γρίπη Β. Δηλαδή κάποιος καπνιστής θα μπορούσε να περάσει ακόμα και στο σπίτι του λίγο πιο βαριά την νόσο με έναν πιο υψηλό πυρετό και περισσότερα συμπτώματα? Ναι, εγγένει την περνάει βαρύτερα, όπως περνάει βαρύτερα κάθε γρίπη και νοσεί ευκολότερα, γιατί έχει μειωμένη άμυνα του αναπνευστικού του συστήματος, μειωμένη μηχανική άμυνα λόγω της καταστροφής που έχει κάνει στο κροσωτό επιθήλιο που καλύπτει όλο το βλανογόνο της τραχείας και των βρόχων σε πολλές γενναίες και αυτό αποτελεί ένα εκπληκτικής απόδοσης αμυντικό σύστημα του αναπνευστικού συστήματος που στον καπνιστή είναι καταστραμμένο. Μάλιστα. Ξέρουμε επίσης ότι και τα κυψελιδικά μακροφάγα, τα κύτταρα που μέσα στις κυψελίδες κατατρώγουν τους εισβολείς, είναι επίσης μειωμένα και κακής λειτουργικότητας στον καπνιστή, γι' αυτό νοσεί ευκολότερα. Ξέρουμε επίσης ότι η χρόνια αποφρακτή πνευμονοπάθεια, που είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, φοβάται και τρέμει την οποιαδήποτε υιογενή λίμωξη, διότι από αυτό δυστυχώς χάνουμε τους ανθρώπους μεγάλα. Κύριε καθηγητά, η κυστική ίνωση των πνευμόνων είναι, λέει, μία νόσος που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο ενδεχόμενο που κάποιος προσβληθεί από τον κορονοϊό? Ναι, βεβαίως. Αποτελεί νόσημα υψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Θα επανέλθω σε εσάς. Θα μου επιτρέψετε όμως να βάλω στη συζήτηση και τον Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού, καθηγητή καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με συγχωρείτε, κύριε Κοχιαδάκη. Στην προηγούμενη αναφορά ξέχασα να βάλω τον ακαδημαϊκό σας τίτλο, δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Είστε και δάσκαλοι ιατρικής και οι τρεις, από τους κορυφαίους σε ολόκληρη την χώρα. Θέλω το δικό σας σχόλιο, θα πάμε στην πορεία της εκπομπής και σε πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τους καρδιοπαθείς. Βεβαίως, οι καρδιοπαθείς είναι μια μεγάλη ομάδα που κινδυνεύει από τον κορονοϊό. Όμως, για να μην τρομοκρατήσουμε, για να μην πανικοβάλλουμε, υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, παίρνοντας αφορμή από την προηγούμενη συζήτηση, ήθελα να πω κάτι για την προφυλακτική αγωγή που μπορεί να πάρει κάποιος σπίτι παίρνοντας ένα από τα φάρμακα χλωροκίνη. Βεβαίως. Από τους συνδυασμούς μου πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι ότι η χλωροκίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο υπορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες αρρυθμίες, ευνίδιο θάνατο. Δεν είναι από τα φάρμακα δηλαδή που κάποιος μπορεί χωρίς ιατρική συνταγή και χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική καρδιολογική εξέταση να μπορεί να το πάρει από μόνος του. Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει ενοχοποιηθεί για ευνηδίους θανάτους, επομένως θα πρέπει να γίνει μια εξέταση ιατρική, καρδιολογική, πριν να αποφασιστεί
η χορήγηση του φαρμάκου. Έτσι, δεν βλέπω ότι μπορεί κάποιος ελεύθερα να το πάρει σπίτι του χωρίς μια συνταγή. Ορθώς το λέτε αυτό, γιατί υπήρξε αυτό στο προηγούμενο μέρος βροχή ερωτημάτων από τους τηλεθεατές ως προς αυτό το θέμα. Επομένως, δηλαδή, δεν θα το συνιστούσα αυτή τη στιγμή κάποιος να ξεκινάει να παίρνει χλωροκίνη. Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει βρεθεί ή, εν πάση περιπτώσει, απομένει η απόλυτη τεκμηρίωση κατά πόσο ωφελεί στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να βάλουμε το όφελος και τη ζημιά, και σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων μπορεί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει να είναι πολύ μεγαλύτερη από το πιθανό όφελος. Αυτό σαν διευκρίνηση. Τώρα, ως προς την ερώτηση που μου κάνατε, οι προφυλάξεις για τους καρδιοπαθείς δεν διαφέρουν από τις προφυλάξεις που θα πρέπει να παίρνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δηλαδή, να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, να αποφεύγει να πηγαίνει στα νοσοκομεία, με τα πρώτα συμπτώματα να επικοινωνεί με τον γιατρό του, τον οικογενειακό του γιατρό, να παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή και να μην αλλάζει τα φάρμακά του αν δεν συμβουλευτεί το γιατρό. Ο υπερτασικός που έχει ελεγχόμενη την πίεση του κάτω από φαρμακευτική αγωγή, γιατί υπάρχουν δύο είδων υπερτασικοί, αυτοί που έχουν ένα χρόνιο πρόβλημα και μη ελεγχόμενοι. Και οι ελεγχόμενοι και μη ελεγχόμενοι. Ο υπερτασικός που είναι ελεγχόμενος χαρακτηρίζεται ομάδα υψηλού κινδύνου ή απλά κινδυνεύει ένας οποιοδήποτε? Όχι. Χαρακτηρίζεται ομάδα υψηλού κινδύνου, και μάλιστα από μελέτες που έχουν γίνει, ιδιαίτερα στην Κίνα, διότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε τους έχουμε πάρει από την Κίνα, φαίνεται ότι η θνητότητα των υπερτασικών που νοσούν είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερη από τους μη υπερτασικούς. Mm-hmm. Τι χαρακτηρίζεται όμως υπερτασικός, ερώτημα τηλεθεατή. Υπερτασικός χαρακτηρίζεται ένας ασθενής ο οποίος η πίεσή του, το όριο της αρτηριακής πίεσης είναι 120 συστολική πίεση και μέχρι 90-85-90 η διαστολική πίεση. Mm-hmm. Αλλά πάλι είναι αυτό που είπατε εσείς, αν είναι ρυθμισμένη η αρτηριακή πίεση ή αν είναι αρρύθμιση η αρτηριακή πίεση. Άρα ουσιαστικά Ακόμα και η ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση πάντως είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Επιβαρυντικός παράγοντας, μάλιστα. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό ερώτημα τηλεθεατή. Υπάρχει, λέει, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που παίρνει αγωγή, αν δηλαδή ένας ασθενής παίρνει αγωγή για 4-5 μήνες για συγκεκριμένους λόγους που μπορεί να αφορούν μια πίεση, μια ένταση. Είναι υπερτασικός? Είναι υπερτασικός, γιατί για να αποφασίσει ένας γιατρός, ο γιατρός του, να του δώσει φάρμακα, σημαίνει ότι τον έχει χαρακτηρίσει υπερτασικό. Και υπάρχουν ορισμένα πρωτόκολλα για να χαρακτηρίσεις κάποιον υπερτασικό για να ξεκινήσεις να δίνεις φάρμακα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο γιατρός του έχει αποφασίσει να του δώσει τη φαρμακευτική αγωγή, ανεξάρτητα αν την παίρνει ένα μήνα, 5 μήνες ή 7 μήνες, θεωρείται υπερτασικός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθω σε σας. Κύριε Τζανάκη, προηγουμένως σας απίφθινε το λόγο και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπεχράκης. Δεν σας έδωσα την δυνατότητα να συνομιλήσετε. Αν θέλετε, μπορείτε να μεταφέρετε και το δικό σας σχόλιο σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Μπεχράκης νωρίτερα όσον αφορά την πορεία της νόσου. Μας τα αναλύσατε και πολύ έτσι με εξαιρετικό τρόπο στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι συνομιλίας με τον αγαπητό καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη. Τον θεωρώ δάσκαλό μου. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που με εμπνεύσανε στην πνευμονολογία και ιδιαίτερα στην αναπνευστική φυσιολογία εκείνα τα καλά χρόνια της σωτηρίας που συνυπήρξαμε συνεργάτες και συνυπάρχουμε ακόμα σαν συνεργάτες. Απλά ήθελα να πω στον κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζει, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο το γνωρίζουν, ότι ο καθηγητής Μπεχράκης είναι ίσως ο πρωτομάστορας της επιτυχημένης πολιτικής που εφαρμόστηκε τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, δηλαδή της διακοπής του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό του το έργο ίσως είναι ένα από τα επιτεύγματα της χώρας μας τις τελευταίες δεκαετίες. Και το εννοώ αυτό το πράγμα.
Θα ήθελα να πω, Νίκο. Λοιπόν, ότι... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι συμφωνώ απολύτως με όσα είπε. Εγώ τολμώ να πω ότι για πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο υπερήφανος και τόσο σπουδαία με τη χώρα μου, διότι συντεταγμένα πολιτικό προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, διοίκηση και κόσμος και η κοινότητα και ο λαός δηλαδή, συντεταγμένα επιτέλους ακολουθούμε μία πορεία η οποία ενδεχομένως, και τολμώ να το πω, ίσως είναι πρόημο, αλλά τολμώ να το πω, μετά το τέλος αυτής της λέλαπας να χαρακτηριστεί ένα μικρό θαύμα στην Ευρώπη, αν πάνε τα πράγματα όπως εξελίσσονται. Όταν έχουμε πολιτικούς στον κόσμο που λένε ότι θα είναι ευχαριστημένοι με 200.000 νεκρούς και θα είναι μεγάλο επίτευγμα, εμείς που έχουμε 48 και ενδεχομένως να φτιάσουμε, εγώ σας λέω, τους 500, τι πρέπει να πούμε? Πραγματικά θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά που μας λένε. Τα πληθυσμιακά στοιχεία βεβαίως των χωρών διαφοροποιούνται, άρα διαφοροποιείται και το μέγεθος της τραγωδίας, κύριε καθηγητά. Ναι, 200.000 νεκροί στην Αμερική, άμα το διαιρέσει με τα 350 εκατομμύρια, βγαίνουν περίπου 60 νεκροί ανά 100.000. Δηλαδή, θα παρουσιάσουν θνησιμότητα περίπου 5 φορές από ό,τι είναι η θνησιμότητα τώρα στην Ιταλία, αναλογικά. Τη στιγμή που η θνησιμότητα μέχρι τώρα, η δική μας εξαιτίας της επιδημίας, είναι 0,24 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμό. Καταλαβαίνετε και το αναλογικό κομμάτι της ιστορίας. Επομένως, επικροτώ αυτά που είπε ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης στο έπακρο και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το διάστημα στο οποίο σαν χώρα μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε οι παρίες της Ευρώπης, αλλά ενδεχομένως μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το κάνουμε, αν συντεταγμένα ακολουθήσουμε όπως ακολουθούμε μέσα σε άκρες, καλά, θεωρώ εγώ, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπεχράκη, θα κλείσω με εσάς σε αυτό το μέρος για να σας αποδεσμεύσω. Υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή, αν λέει στην διαδικασία της εξέλιξης της νόσου του κορονοϊού βοηθάει και θωρακίζει το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου. Να σας πω την άποψή μου σε αυτό το ζήτημα. Στη φάση που είμαστε τώρα, δεν θα συνεβούλευα σε κανέναν να πάει να κάνει το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου, με την έννοια του ότι πρώτον δεν προστατεύει από την νόσηση από τον κορονοϊό. Είναι ένα τελείως διαφορετικό εμβόλιο. Και δεύτερον, εάν κάποιος νοσήσει από τον κορονοϊό, πράγματι έχει κάποια επικινδυνότητα σε μερικές ημέρες να εμφανίσει βακτηριδιακή πνευμονία. Σε αυτή την περίπτωση οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει διαγνώσει την νόσο του, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει πάρει μία θεραπεία η οποία θα περιλαμβάνει μία αντιβιωτική αγωγή που σαφώς θα καλύπτει για τον πνευμονιόκοκο. Άρα δεν έχει λόγο κανείς να πάει να κάνει το εμβόλιο τώρα. Ίσως μια άλλη φορά, ναι, αλλά στην οξία φάση, διότι έχει και ένα αρνητικό ακόμη αυτή η ιστορία, ότι θα πρέπει να σπάσει την καραντίνα και αυτό, άμα το δούμε σε ευρεία κλίμακα εφαρμοζόμενο, πιστεύω ότι αρνητικά αποτελέσματα θα φέρει στην αντιμετώπιση της πανδημίας, παρά θετικά. Είναι καλό το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου, αλλά αφού τελειώσει η πανδημία. Τώρα ας ασχοληθούμε με το πώς θα μείνουμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μας για να μην νοσήσουμε και να μην μεταδώσουμε την νόσο αν νοσούμε. Εάν πάθουμε λίμωξη υιογενή του αναπνευστικού, θα καλυφθούμε και για βακτηρίδια και για το πνευμονιόκοκο, άρα δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να τρέχει ο κόσμος αύριο να κάνει εμβόλιο για το πνευμονιόκοκο. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και τον κύριο Χαρδαλιά αλλά και πολλούς συναδέλφους σας επιστήμονες να λένε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολη η διαδικασία της επαναφοράς στην κανονικότητα, γιατί αυτό θα γίνει σταδιακά. Θα τολμήσω να σας κάνω αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι είναι το ερώτημα που μετά τα συμπτώματα είναι το νούμερο 2 ερώτημα που θέτουν όλοι οι Έλληνες.
Υπάρχει μία εκτίμηση με βάση τη δική σας ακαδημαϊκή και ιατρική εμπειρία για το πότε αυτή η χώρα θα είναι ασφαλής να επιστρέψει κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην κανονικότητα. Ναι, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί τώρα τρεις εβδομάδες ακούμε πάντα. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Αυτό το χιουμορίζουν και λίγο οι Έλληνες πια. Και σωστά το χιουμορίζουν, διότι δεν έχουμε κανένα δεδομένο επί του οποίου να μπορέσουμε να στηρίξουμε μία επιστημονική σκέψη και μία απάντηση στο ερώτημα. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε πώς οι Έλληνες νοσούν, ούτε πόσο η εξάπλωση, για να το πω με απλά λόγια, της νόσου του κορονοϊού μειώνεται, αυξάνεται ή παραμένει σταθερή στην κοινωνία. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να τα αποκτήσουμε μια μέρα, θα πρέπει να κάνουμε τελειόμενες μετρήσεις έτσι ώστε να παρακολουθούμε το εάν εξελίσσονται θετικά, αρνητικά ή παραμένουν σταθερά, και με τέτοιου είδους αποτελέσματα και επιστημονικά στρατηγικά σχεδιασμένες μεθόδους θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με υπευθυνότητα στο ερώτημα. Άλλως θα ακούσετε ένα «εγώ νομίζω», το οποίο σημαίνει ότι δεν ξέρω, αλλά για να σας απαντήσω κάτι θα πάρετε τις δύο εβδομάδες και από μένα να σας λέω ότι με τι δεδομένα μπορεί κανείς να απαντήσει. Μάλιστα. Με τις καμπύλες των άλλων χωρών, οι οποίες διαφέρουν τεραστίως από τις δικές μας, διότι τα πληθυσμιακά δεδομένα, διότι η πορεία της νόσου σε άλλες χώρες συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά από τη δική μας. Δεν μπορούμε από εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι θα γίνει σε εμάς. Έτσι. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Και εγώ ευχαριστώ. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά, γιατί αυτό θα πάρει λίγο χρόνο και χρειάζεται πάντοτε η άποψη δική σας σε τέτοια θέματα που πραγματικά έχουν καθυλώσει τον κόσμο μέσα στα σπίτια του. Και αυτό είναι το σωστό. Μένουμε σπίτι για να μειώσουμε τη διασπορά του ιού και να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καθηγητές μου του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριε Κοχιαδάκη και κύριε Τζανάκη, θα σας αποδεσμεύσω για λίγο για να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για να βάλουμε στην παρέα μας και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι κρήτη.tv.gr το mail της εκπομπής. 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και πάμε στην τελική ευθεία για να σας καληνυχτήσουμε απόψε. Σε αυτό το μέρος θα βάλουμε στην παρέα μας και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαβουρανάκη. Καλώς ορίσατε σε ώρα αιχμής. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές και στους εκλεκτούς προσκαλεσμένους σας επίσης, τον κύριο Κοχιαδάκη και τον κύριο Τζανάκη. Μαζί μας ο καθηγητής πνευμονολογίας, διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού, κύριο Τζανάκης, από την αρχή της εκπομπής. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον καθηγητή καρδιολογίας, διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Κοχιαδάκη. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Βαβουρανάκη, γιατί και οι γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί, δίνουν τη δική τους μάχη αυτήν την περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος από εσάς είστε και οι οικογενειακοί γιατροί πολλών πολιτών. Άρα έχετε την ευθύνη να μεταφέρετε στα νοσηλευτικά ιδρύματα την εικόνα που λαμβάνετε από τους δικούς σας ασθενείς. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή που έχει δώσει ο Ιατρικός Σύλλογος του Ηρακλείου? Ο Ιατρικός Σύλλογος του Ηρακλείου είναι στην ίδια γραμμή δράσης όπως και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Πιστεύουμε ότι όλοι οι γιατροί είμαστε ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή και τα ιδιωτικά ιατρία αποτελούν ίσως την πρώτη γραμμή ανάσχεσης, ροής περιστατικών προς τα νοσοκομεία. Το σύνθημα που εμείς έχουμε μεταφέρει είναι «Η ιατρία ανοιχτά με κλειστές πόρτες». Και αυτό έχει τα χαρακτηριστικά του ότι οι ασθενείς μας πέρχονται στα ιατρία αφού πρώτα τηλεφωνήσουν και σε δεύτερο χρόνο επισκέπτονται με συγκεκριμένα ραντεβού και σε επιμήκυνση, αν θέλετε, το χρόνο εξέτασης για να μπορούν να μην συνοστίζονται στους χώρους αναμονής. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά στοιχεία από την πρώτη εβδομάδα που εφαρμόστηκε αυτό.
στα παθολογικά και στα ιατρία, τα παθολογικά ιατρία και της γενικής ιατρικής υπήρξε μία μείωση ροής περιστατικών περίπου στο 60%, ωστόσο αυξήθηκαν τα τηλεφωνήματα σε περίπου 30 αναμέρα και περίπου απαντούσαν οι γιατροί μας σε περίπου 10 με 12 emails καθημερινά. Στα παιδιατρικά ιατρία, που και αυτά θεωρούνται ιατρία αιχμής, η πτώση ήταν λίγο λιγότερη, ήταν περίπου στο 50%, και υπήρχαν πολλά περισσότερα τηλέφωνα και περισσότερα email. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα τηλεφωνήματα και τα email απασχολούσαν πολύ περισσότερο χρόνο τους γιατρούς και φυσικά αντιμετώπισαν όλα εκείνα τα περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να βγουν στο νοσοκομείο και τελικά έμειναν πίσω. Προς επίρρωση αυτού έρχεται, αν κανείς συγκρίνει την εφημερία της 25ης Μαρτίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με την αντίστοιχη εφημερία πριν ένα χρόνο πριν, την ίδια ημέρα. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει μία μείωση περιστατικών περίπου στο 66%, και αυτό δίνει το μήνυμα ότι ουσιαστικά η άμυνα ή αν θέλετε η ανάσχεση των περιστατικών σε σχέση με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρίων είναι πολύ σημαντική για να μείνουν τα νοσοκομεία ζωντανά και οι γιατροί μας μακριά από καραντίνες και αν θέλετε αποκλεισμούς. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι ο κόσμος με το ποσοστό αυτό αποτυπώνει ότι βοηθάει με όλες του τις δυνάμεις έτσι ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Αν κανείς δει στην υπόλοιπη Ελλάδα, ίσως οι υγειονομικοί είναι περισσότερο έχουν μολυνθεί περισσότερο, ενώ εδώ μόνο ένα περιστατικό έχει συμβεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και αυτό πρόσφατα. Μάλιστα. Κύριε Καουχιαδάκη, θα έρθω σε εσάς γιατί έχω ένα δεύτερο πακέτο ερωτήσεων που συγκεντρώσαμε εδώ κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από συγκεκριμένα σκευάσματα που αφορούν την υπέρταση. Πριν από 15-20 ημέρες υπήρξε και μια αναστάτωση. Σας ακούω πάρα πολλές φορές να λέτε οι καρδιολόγοι ότι δεν είναι ζητούμενο να σταματήσουν οι άνθρωποι, οι καρδιοπαθείς ή οι υπερτασικοί την θεραπεία τους. Είναι σαφώς περισσότερο θωρακισμένοι όταν ακολουθούν τη θεραπεία που έχουν από ότι να τη σταματήσουν υπό το φόβο. Υπάρχουν όμως σκευάσματα, δεν θέλω να μου πείτε πια, που θα συμβουλεύατε έναν δικό σας ασθενή να τα αντικαταστήσει με ένα άλλο φάρμακο? Όχι. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπέρτασης είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει η φαρμακευτική αγωγή. Η θεωρία ξεκίνησε από το γεγονός ότι τους υποδοχείς που χρησιμοποιεί ο ιός, ο κορονοϊός, για να μπει μέσα στο σώμα, μέσα στο πνεύμα, τους ίδιους υποδοχείς χρησιμοποιούν και τα φάρμακα, μια ομάδα φαρμάκων για την υπέρταση. Υπήρξε λοιπόν η θεωρία ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξάνουν τους υποδοχείς και έτσι ο κορονοϊός να βρίσκει εύκολες και περισσότερες πύλες, πόρτες για να μπει μέσα στον πνεύμονα. Υπάρχει όμως μετά μια άλλη θεωρία ότι δεσμεύει τις πύλες και τις πόρτες αυτά τα φάρμακα, ούτως ώστε εμποδίζει την είσοδο του ιού μέσα στον πνεύμονα. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπήρξε η θεωρία ότι όχι μόνο δεν είναι επιβλαβή, αλλά μπορεί και να θεραπεύουν. Πάντως δεν έχει αποδειχθεί με μεγάλες μελέτες ούτε το ένα ούτε το άλλο, οπότε οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας υπέρτασης είναι ότι να μην αλλάζει η αντιπερτασική αγωγή. Μάλιστα. Ένας λέει ασθενής, ερώτηση τηλεθεατή, που λαμβάνει με συμβουλή γιατρού προληπτικά χάπια υπέρτασης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δεν είναι χρόνιο. Ανήκει σε ευπαθείς ομάδες ή σε ομάδες αυξημένου κινδύνου απλά? Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ομάδα ασθενών ή έναν ασθενή ο οποίος λαμβάνει προληπτικά φάρμακα υπέρτασης. Ή είσαι υπερτασικός και παίρνεις φάρμακα ή δεν είσαι και δεν παίρνεις. Προληπτικά, δηλαδή τα φάρμακα ρίχνουν την πίεση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος παίρνει φάρμακα για να μην ανεβεί πίεση. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μάλιστα. Δεν μπορώ δηλαδή να φανταστώ έναν ίσως να μην κατάλαβα κι εγώ ακριβώς την ουσία του ερωτήματος, γιατί σας το μεταφέρω έτσι όπως μου το μεταφέρουν οι τηλεθεατές.
Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Τζανάκη. Έχετε και μια γενικότερη εποπτεία όσον αφορά το σχέδιο αντιμετώπισης του κορονοϊού σε επίπεδο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται ότι με εξαίρεση μία θέση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου από την 63χρονη ταξιδιώτησα του Κρουαζιερόπουλου, που εμείς ευχόμαστε πολύ γρήγορα να βγει και νικήτρια και να επιστρέψει στην πατρίδα της. Είναι μεγάλη περιπέτεια. Ξεκίνησε από την Αργεντινή για να βρίσκεται αυτή την ώρα σε νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου, χωρίς να έχει καν προορισμό την Κρήτη. Εμείς της ευχόμαστε πολύ γρήγορα να γίνει καλά. Υπάρχει ένας φόβος, και το φόβο το βάζω εισαγωγικά, που λέει ότι αν υπάρξει μια μεγαλύτερη διασπορά του κορονοϊού στην υπόλοιπη χώρα, ενδεχομένως οι μονάδες εντατικής θεραπείας της Κρήτης να γεμίσουν από ασθενείς που θα πρέπει να μεταφερθούν εδώ επειδή δεν υπάρχουν θέσεις σε άλλες μονάδες. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί από την Κρήτη? Και βεβαίως όλοι οι Έλληνες είμαστε και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Κρήτη παίζει ένα κομβικό ρόλο κάθε καλοκαίρι και στη διάρκεια του χρόνου βλέπουμε πολλές αεροδιακομιδές ανθρώπων από διάφορα σημεία της νότιας χώρας που έρχονται στην Κρήτη για νοσηλεία. Στην Κρήτη υπάρχει σχέδιο βοήθειας και προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά κυρίως προς την νότια Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα, που δεν διαθέτει τις υποδομές. Ειδικά τα μικρά νησιά, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν καν οργανωμένα νοσοκομεία, πολλό μάλλον μονάδες. Επομένως, υπάρχει ένα σχέδιο και γι' αυτό το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από την 7η ΥΠΕ είναι για την ανάπτυξη αρκετών κρεβατιών μονάδος, 40-50 σε επίπεδο Κρήτης, έτσι ώστε να καταρχήν να αντιμετωπιστεί πιθανή ζήτηση από ντόπια εδώ περιστατικά, αλλά και ενδεχομένως να βοηθηθεί η υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως η νησιωτική Ελλάδα και η νότια Ελλάδα, με περιστατικά που χρειάζονται μονάδα. Θα πρέπει βέβαια εδώ να σας πω το εξής, ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να μεταφέρεις ένα διασωληνωμένο ασθενή αεροπορικός, γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλιώς, ή με ελικόπτερο ή με ειδικό αεροπλάνο ambulance. Πάντως βλέπουμε τέτοια περιστατικά και σε νορμάλ εποχές. Δηλαδή βλέπουμε και το καλοκαίρι πολλούς διασωληνωμένους ασθενείς που μεταφέρονται από νεογνά μέχρι ενήλικες σε νοσοκομεία του Ηρακλείου. Ναι, συμφωνώ. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο υπό τις παρούσες ανάγκες και με την υπάρχουσα φροντίδα όλου του υγειονομικού προσωπικού σε διάφορα σημεία της χώρας, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα και μάλιστα τεχνικά για τον ίδιο τον άρρωστο περιστατικό, αλλά και αν απαιτηθεί αυξημένη ζήτηση αυτών των πραγμάτων, να υπάρχει σε μεγάλη έκταση αυτό, ειδικά από την υπηρετική Ελλάδα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η νησιωτική Ελλάδα που είναι εδώ κοντά μας, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος και άλλα νησιά και ίσως και η Νότια Πελοπόννησος, ενδεχομένως να χρειαστεί να βοηθηθούν από την υποδομή που έχουμε φτιάξει, οργανώσει εδώ στην Κρήτη. Η Κρήτη μπορεί να το καλύψει αυτό? Δηλαδή, αν υπάρξει μια μεγαλύτερη διασπορά στο νησί, που δεν το ευχόμαστε, θα μπορούσε να αντέξει και ασθενείς που θα έρχονται από περιοχές εκτός Κρήτης? Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα και πόσο μπορεί να αντέξει. Η Κρήτη μπορεί να αντέξει ένα επίπεδο επιδημίας, ντόπιας ή ας το πούμε αποκρούσματα από το εξωτερικό, όπως είχαμε τώρα αυτή την κυρία στο Κρουαζιερόπλιο, αλλά δεν είναι επάπειρον αυτές οι δυνατότητες. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένως, κάνω τώρα μια εικασία, δεν είμαι και πιο ειδικός να το δω αυτό, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να καλύψει ταυτόχρονα 20 με 30 ασθενείς μονάδος. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα για να δούμε και τα νούμερα, γιατί είναι λίγο μεγάλο αυτό το νούμερο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, σήμερα είναι 75 οι διασωληνωμένοι. Καταλαβαίνετε ότι ένα νούμερο 30-35 που ανέφερα εγώ σαν maximum capacity της Κρήτης είναι το μισό όλων των διασωληνωμένων της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε, δεν είναι... Πρέπει τα νούμερα να τα βλέπουμε συγκριτικά για να καταλαβαίνουμε το βάρος τους. Μάλιστα. Θα ήθελα μόνο, κύριε Δασκαλάκη, να αναφερθώ λίγο στην πλατφόρμα που είπε ο κύριος Τσόδρας, διότι δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Θέλω να σταθούμε σε αυτή την πλατφόρμα. Απλά θα μου επιτρέψετε για να κάνω ένα συμπληρωματικό ερώτημα στον κύριο Κοχιαδάκη, να κλείσουμε με το κομμάτι των εντατικών.
Το σχέδιο γενικότερα του Υπουργείου, κύριε Κοχιαδάκη, είναι ότι αν λέει δεν υπάρξουν κάποια στιγμή καλυφθούν όλες οι θέσεις, καταληφθούν όλες οι θέσεις ΜΕΘ, να χρησιμοποιηθούν και θέσεις από μονάδες εντατικής θεραπείας που χρησιμοποιούνται κυρίως από καρδιολογικούς ασθενείς. Θα το πω πολύ απλά, από ανθρώπους που βρίσκονται σε εντατική νοσηλεία λόγω ενός εφράγματος. Αυτό επιβαρύνει τη δική σας κλινική ή την κάθε κλινική στα νοσοκομεία της Κρήτης, καρδιολογική αναφέρομαι. Ένα μίνιμουμ αριθμός κρεβατιών θα συνεχίσει να μένει για τη Στεφανία μονάδα, για τους Στεφανίους ασθενείς. Δηλαδή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 6-7 κρεβάτια θα είναι για την αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ έμφραγμα και γενικά των Στεφανίων. Γενικά πάντως σε αυτές τις καταστάσεις που ζούμε, τις οξύες, όντως καλύπτονται και ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί η πανδημία από τον κορονοϊό. Και βέβαια όλοι εμείς, γιατί σε αυτό τον αγώνα και σε αυτό τον πόλεμο, αρχηγοί, στρατηγοί είναι οι παθολόγοι, λοιμοξιολόγοι, εντατικολόγοι. Όλοι εμείς που έχουμε άλλες ειδικότητες, αυτή την περίοδο φροντίζουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε καλύτερα θεραπεία σε στεφανιαίους ασθενείς ή ο καθένας με την ειδικότητά του και να μην επιβαρύνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Για αυτό το λόγο και εμείς όλες οι ειδικότητες έχουν αναστείλει τα χειρουργία τους, αναστείλει τις επεμβάσεις τους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μία επέμβαση στεφανιαίου ασθενούς ή ξέρω εγώ χειρουργείο καρδιοχειρουργικό ή μια αγγειοπλαστική αναστέλλεται, αναβάλλεται, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει κάποτε. Σε ένα βάθος χρόνου θα πρέπει να γίνει, διότι αν δεν γίνει, τότε η θνητότητα από τη Στεφανία νόσο θα ξεπεράσει τη θνητότητα από τον κορονοϊό. Και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να υπάρχει σαν πρώτη αιτία θανάτου η Στεφανία νόσος. Δηλαδή αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή στρεφόμαστε προς τον κορονοϊό είναι για να αντιμετωπίσουμε μια οξία κατάσταση. Προτού έρθω σε εσάς κύριε Τζανάκη, θέλω να μεταφέρω ένα ερώτημα τηλεθεατής στον κύριο Βαβουρανάκη. Λέει ότι υπάρχουν, μου λέει, περιπτώσεις όχι στην Κρήτη, ενδεχομένως μας βλέπει εκτός Κρήτης, ασθενών που ζητούν τη βοήθεια γιατρών που έχουν συνάψει μια χρόνια σχέση εμπιστοσύνης και αυτή την περίοδο πολλοί συνάδελφοί σας, κάποιοι συνάδελφοί σας, δεν θα πω πολλοί, σε διάφορα σημεία της χώρας αρνούνται να εξετάσουν υπό το φόβο να πάρουν, να μεταδώσουν τον ιό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια κρούσματα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, στη δικιά μας αντίληψη δεν έχουν πέσει τέτοιες διαδικασίες. Το ξεκαθάρισα, δεν αφορά το Ηράκλειο. Ναι, όχι. Δεν έχω δυσκολία να σας πω ότι θα μπορούσε να αφορά και το Ηράκλειο. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, είτε γιατί έχουν προβλήματα υγείας, είτε είναι και κάποιες ηλικίες, και αυτοί ενδεχομένως να μην εργάζονται σε αυτή τη φάση, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους ασθενείς τους πρωτίστως. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε άλλες περιοχές μπορεί να μην μπορούν να εργαστούν, ίσως γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να μην έχουν μάσκες ή, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτό το επίπεδο. Εμείς ευτυχώς εδώ προσπαθούμε να καλύψουμε τους γιατρούς μας με μάσκες. Οι περισσότεροι έχουν ήδη υλικά και προσπαθούμε και εμείς μέσα από την περιφέρεια που μας έχει δώσει δύο φορές μάσκες και με δική μας, αν θέλετε, δαπάνη και με δικιά μας προσπάθεια προσπαθούμε να τους εμποδιάσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι μπορεί να απευθυνθεί σε έναν άλλον γιατρό πάλι στην ίδια περιφέρεια και να αντιμετωπίσει και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Αν αφορά λοιμόξα αναπνευστικού, γιατί μου είπατε ίσως κάποιος φοβάται μήπως μεταφέρει τον νόσο, ακριβώς, να κολλήσει ο γιατρός. Υπάρχει και η οδηγία από τον ΕΟΔΙ ότι γίνεται τις πρώτες φορές, η πρώτη συζήτηση γίνεται τηλεφωνικά και βλέπει κανείς αν αυτό αφορά ή όχι. Προσπαθούν οι παθολόγοι, όπως είπε και ο κύριος Κοχιαδάκης, οι ειδικότητες εκμής, όπως είναι οι παθολόγοι, οι πνευμονολόγοι και οι
γενικοί γιατροί, να κρατήσουν τον ασθενή στο σπίτι, να έρθουν σε επαφή με τους λοιμοξιολόγους του νοσοκομείου και ανάλογα να πράξουν. Άρα δεν υπάρχει κατά την άποψή μου άρνηση, υπάρχει η επικοινωνία και ο σχεδιασμός για το πώς θα πάει ο ασθενής προς την κατεύθυνση τη σωστή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Άλλωστε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάνει και εμείς μία πρόταση στον ΕΟΔΗ από τις αρχές του Μάρτη, ζητώντας και προτείνοντας να υπάρχει εξέταση καθήκων με ένα πρόγραμμα πηγαίνοντας εκεί, βλέποντάς τον και εξετάζοντάς τον στο σπίτι. Αυτό έχει τη λογική του να κρατήσουμε τα μέτρα απομόνωσης του καθένα που νοσεί την υποψία του κρούσματος στο σπίτι, για να μπορέσουμε εκεί και να απομονώσουμε και να κάνουμε το σωστό έλεγχο που πρέπει να γίνει. Ήσασταν ξεκάθαρος. Κύριε Τζανάκη, έρχομαι σε εσάς γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό με την αγωγή. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια εποχή επιδημίας, σε μια εποχή πανδημίας, έστω και η παραμικρή ελπίδα ότι μπορεί η νόσος να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο με πολύ πιο ήπια συμπτώματα, είναι ένας λόγος να θέλει να πάρει αυτή την αγωγή. Πάρτε λοιπόν το λόγο για να μας ξεκαθαρίσετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Πιο πριν ήθελα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κοχιαδάκη ότι το 80% των ασθενών με COVID-19 αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε πνευμονολογικές κλινικές. Επομένως, η στρατηγή δεν είναι μόνο οι λοιμοξιολόγοι και οι εντατικολόγοι και οι παθολόγοι, αλλά είναι πρωτίστως οι πνευμονολόγοι, διότι ο ιός αυτός, ναι μεν εμπλέκονται οι λοιμοξιολόγοι διότι είναι μια λοίμωξη, αλλά το σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι άρρωστοι θα πεθάνουν η αναπνευστική ανεπάρκεια. Και κατά 80% οι άνθρωποι που θα μπουν στο νοσοκομείο θα αντιμετωπιστεί αναπνευστική τους ανεπάρκεια με μη επεμβατικό τρόπο, δεν θα μπουν δηλαδή στις μονάδες, αλλά με άλλους τρόπους υποστηρικτικούς θα διεκπεραιωθεί η νοσηλεία τους και ένα 20% δυστυχώς θα διασωληνωθεί. Για την θεραπεία λοιπόν του κορονοϊού μπορούμε να θεωρήσουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους, τρεις θεραπείες διαφορετικές. Η πρώτη είναι η γενική υποστηρικτική θεραπεία, που είναι η οξυγονοθεραπεία, η αιμοδυναμική υποστήριξη στις μονάδες, η χορήγηση υγρών ηλεκτρολιτών κλπ. Και να αντιμετωπιστούν όλοι οι επιπλοκές του συνδρόμου του ARDS που λέμε. Αυτή είναι η μη ειδική υποστηρικτική θεραπεία που δίδεται σε όλο τον κόσμο που παθαίνει ARDS ανεξαρτήτως αιτίας. Η δεύτερη θεραπεία είναι η ειδική υποστηρικτική αγωγή, όχι γενική. Ποια είναι αυτή η ειδική υποστηρικτική? Είναι η θεραπεία που θα δώσουμε για καρδιοπροστασία, παραδείγματος χάρη, που κάνει αυτός ο ιός προβλήματα. Είναι η θεραπεία που ενδεχομένως θα δώσουμε για να ανακόψουμε την υπερφλεγμονή που γίνεται και η οποία στην ουσία καταστρέφει τον οργανισμό και τον κάνει τον άνθρωπο να πεθαίνει με διάφορα φάρμακα που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή ανοσολογικού χαρακτήρα. Και το τρίτο επίπεδο θεραπείας είναι η ειδική θεραπεία για τον ιό, η οποία θεραπεία για τον ιό είναι με τα γνωστά φάρμακα της χλωροκίνης και του συνδυασμού διαφόρων αντιρετροϊκών θεραπείων, αντιολογικών θεραπείων που δοκιμάζονται αυτή την εποχή. Τώρα, σήμερα ο κύριος Τσόδρας, αυτά τα φάρμακα όλα δίδονται στο νοσοκομείο. Σήμερα ο κύριος Τσόδρας είπε ότι θα υπάρξει μια πλατφόρμα όπου ενδεχομένως να υπάρξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για ηπιότερα ασθενείς που οικουρούν, που βρίσκονται δηλαδή στο σπίτι. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτή η πλατφόρμα? Αυτή η πλατφόρμα σημαίνει ότι ο γιατρός θα πρέπει να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, να κάνει upload, δηλαδή να περιγράψει τον ασθενή του, ενδεχομένως... Άρα η παραλαβή, η απόφαση θα γίνεται από τον γιατρό. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Να ανεβάσει κρίσιμες εξετάσεις του ασθενή και ενδεχομένως κεντρικά να παίρνετε η απόφαση... έπεσα. Όχι, μια χαρά. Σας ακούμε μια χαρά, κύριε καθηγητά. Και να... έπεσε. Όχι, σας ακούμε. Αν μας ακούτε, εμείς σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, θα αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον καθηγητή Τζανάκη. Κύριε Μπορώ Κοχιαδάκη. Απάνω σε αυτό, αν επιτρέπετε τη δασκαλάκη. Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τζανάκη. Έτσι, δηλαδή το ότι εγώ απάντησα στην ερώτηση κατά πόσο μπορεί κάποιος προληπτικά και προφυλακτικά από μόνος του να παίρνει χλωροκίνη, ας πούμε. Όχι. Αυτό όχι, το λέμε... Μα ήσασταν ξεκάθαρος, κύριε καθηγητά, ήσασταν ξεκάθαρος. Ναι, ναι. Δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Είναι ένα θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε,
σε αυτήν την μάχη η κάθε ειδικότητα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο. Γιατί αν ένας ασθενής που πάσχει από κορονοϊό παρουσιάσει μία καρδιολογική επιπλοκή, αμέσως ένας καρδιολόγος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να δώσει συμβουλές. Βεβαίως η πνευμονία με τους πνευμονολόγους, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ χρειάζεται μία αγαστή συνεργασία των ειδικοτήτων και κυρίως μία συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε η επίθεση να είναι κατά ρυπάς από το σύνολο των γιατρών, σωστά? Σωστά. Απλά και μόνο είπα ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε, ο καθένας στην ειδικότητά του κοιτάζει τους ασθενείς του με τέτοιο τρόπο που να πει επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ένα δεύτερο στάδιο, όλοι εμείς θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας απέναντι στον κοινό στόχο, στον κοινό γιατρό, στον κοινό εχθρό. Μάλιστα. Κύριε Βαβουρανάκη, έχει αποκατασταθεί και η επικοινωνία με τον κύριο Τζανάκη, όμως κύριε Βαβουρανάκη, θέλω λίγο να μου πείτε, για να είμαι ορθός, να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Τζανάκης, για να έρθω σε εσάς, κύριε Βαβουρανάκη. Μέσω λοιπόν αυτής της πλατφόρμας θα παραγγέλνονται τα φάρμακα και θα χορηγούνται με εύκολο τρόπο και κατοίκων και η διαδικασία αυτή θα πειθαρχεί σε κλινικά πρωτόκολλα τα οποία θα είναι καθορισμένα από μια ειδική επιτροπή επιστημόνων του ΕΟΔΗ ή και ειδικών λοιμοξιολόγων, πνευμονολόγων και εντατικολόγων ή οποιονδήποτε εμπλέκονται, πάση περιπτώσει, και θα είναι προκαθορισμένα. Δεν θα γίνεται δηλαδή οποιοδήποτε πλεονασμός και ο καθένας τα αυτενεργεί, θα είναι βάση αυστηρού πρωτοκόλου, διότι όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Κοχιαδάκης, τα φάρμακα αυτά δεν είναι άμυρα επιπλοκών και μάλιστα σοβαρότατων επιπλοκών. Είτε στην καρδιά, κάνουν αρρυθμίες, κάνουν διάφορα αιματολογικά προβλήματα, στην ψυχιατρική σφαίρα κλπ. Κλπ. Δεν είναι εύκολα αυτά τα φάρμακα και πρέπει να δίδονται με προσοχή. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά κλείνουμε, κύριε Βαβουρανάκη, θέλουν οι τηλεθεατές να μας πείτε ότι με ποιο προγραμματισμό, το έχετε πει, αλλά αν το επαναλάβετε, λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα ιδιωτικά ιατρία. Ουσιαστικά στα ιδιωτικά ιατρία δέχεστε τα λεγόμενα έκτακτα περιστατικά. Όχι. Ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει κανείς να καταλάβουμε όλοι σαν κοινωνία ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλος στόχος και ο μεγάλος εχθρός, ο αόρατος, ο κορονοϊός, αλλά τα νοσήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, όλα τα νοσήματα. Έτσι. Και τα ορθοπαιδικά και τα καρδιολογικά και οτιδήποτε άλλο τριγύρω. Και αν εστιάσουμε μόνο στον κορονοϊό, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε και τους άλλους ασθενείς. Αυτό που εμείς έχουμε ζητήσει από τους γιατρούς μας και το κάνουν στην καθημερινή πρακτική είναι να εξετάζουν, να απαντούν στα τηλέφωνα των ασθενών τους, να τους επιλέγουν και να τους καθοδηγούν έτσι ώστε αυτοί που έχουν την άμεση ανάγκη να προσέλθουν στα ιατρία πάντα με ραντεβού για να μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο αποφορτίζουμε τα νοσοκομεία, δεν πηγαίνει ούτε για να νοσήσουν, ούτε για να κολλήσουν, αν θέλετε, να μεταφέρουν τον κορονοϊό εκεί, ούτε να κολλήσουν και οι ίδιοι από το νοσοκομείο, αφήνοντας τους γιατρούς και τα νοσοκομεία αμόλυντα και ζωντανά. Ένα τελευταίο ερώτημα για εσάς, κύριε Τζανάκη. Υπάρχουν κάποιες χώρες που λειτουργούν, λέει, περισσότερο επιθετικά όσον αφορά τον αριθμό των τεστ που κάνουν. Πόσο πιο αποτελεσματική, λέει, θα μπορούσε να ήταν η αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρα μας αν λειτουργούσαμε στοχευμένα με μαζικά τεστ σε πληθυσμό διαφόρων περιοχών της χώρας για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων? Είναι κάτι που το τελευταίο διάστημα το κάνει πολύ πιο επιθετικά η Γερμανία. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλή αυτή η πληροφορία, αλλά μπροστά στα μέτρα που πήραμε εμείς και στην αποτελεσματικότητά τους, τολμώ να πω ότι η επιλογή μας να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στα γενικά μέτρα που πάρθηκαν από τους ειδικούς και όχι να βασιστούμε στα τεστ, μπορώ να πω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε στην επιδημία, μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχημένη. Η Γερμανία, σας πληροφορώ, που όλοι λένε ότι πάει πολύ καλά, έχει 0,31 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμό και εμείς έχουμε 0,24 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού. Επομένως, είμαστε καλύτεροι και από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Εάν τώρα μπορούσαμε να κάνουμε στοχευμένα τεστ σε πρώιμο στάδιο, πριν εκδηλωθεί σε αυτό το επίπεδο επιδημία, μαζικά τεστ ενδεχομένως εκεί που θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε ιχνηλάτηση και από μόνο των περιπτώσεων. Αλλά να σας πω κάτι εγώ. Πέστε ότι έχουμε 5.000 κρούσματα στην Κρήτη και αύριο αποφασίζουμε να κάνουμε
10.000 τεστ στους κριτικούς. Ξέρετε πόσα από αυτά τα 5.000 τεστ θα μαθαίναμε ότι είναι θετικοί? Περίπου 200. Τα υπόλοιπα 4.800 δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ. Για ποιο λόγο? Καταλάβατε. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θα τα κάναμε στοχευμένα τα τεστ αυτούς τους 5.000, θα τα κάναμε γενικά στον πληθυσμό. Τυχαία λοιπόν, θα κάναμε και σε, από αυτούς τους 5.000 σε 200-300 από αυτούς. Αυτούς θα τους αναγνωρίζαμε, θα τους διαγνώσκαμε. Τους υπόλοιπους 4.700 δεν θα τους ξέραμε πάλι. Επομένως το τέστιν που λένε δίνει κάποια, σίγουρα δίνει κάποια βοήθεια, αλλά δεν είναι η λύση. Η λύση είναι τα μέτρα που, που πάρθηκαν, η λύση είναι να κρατήσουμε αυτά τα μέτρα, διότι πέστε ότι μαθαίνουμε ότι κάποιος είναι ασθενής ή ασυμπτωματικός ασθενής. Τι θα του πούμε? Μείνε στο σπίτι, προφυλάξου κλπ. Το ίδιο κάνουμε τώρα, αλλά το κάνουμε σε όλους εμείς. Μάλιστα. Κύριε Κοχιαδάκη, η δική σας άποψη ως προς αυτό, για να κλείσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι η πολιτική την οποία ακολουθούμε φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, άκουσα εχθές τον κύριο Τσιόδρα σε συνέντευξή του ότι έχουμε κάνει γύρω στα 15.000 τεστ. Δεν είναι μικρός αριθμός, δηλαδή στοχευμένα έχουν γίνει. Έτσι. Οπότε ακολουθούμε μία πολιτική που νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι προς το παρόν αποδίδει, και σε δεύτερο στάδιο, ότι όταν θα έρθουν και τα καινούργια τεστ, τα λεγόμενα rapid test, τα οποία θα είναι περισσότερο για τη μέτρηση των αντιγόνων και για να δούμε, σε ένα δεύτερο στάδιο νομίζω, μάλιστα, ότι εκεί θα χρειαστεί η μαζική εξέταση των τεστ. Δεν ξέρω αν έχει καμία διαφωνία ο κ. Τζανάκης. Κ. Δασκαλάκη, μπορεί να κάνει ένα σχόλιο? Βεβαίως, κύριε Βαβουρανάκη. Σαφώς και η εξέταση, τα τεστ για τα τεστ που γίνεται, δεν πρέπει να γίνονται απλά σε ένα αριθμό ανεξέλεγκτα. Εκείνο που ήθελα να πω και έχει πολύ μεγάλη σημασία προς επίρρωσαν αυτό που είπε ο κ. Τζανάκης, είναι ότι παρακολουθώντας τη Γερμανία που έχει κάνει ένα τεράστιο αριθμό τεστ, βλέπει κανείς ότι ο αριθμός των θανάτων της διπλασιάζεται κάθε δύο μέρες. Αντίθετα, στην Ελλάδα που είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός, θα έλεγε κανείς ότι ο αριθμός των θανάτων διπλασιάζεται κάθε εβδομάδα και είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Εκείνο που πρέπει κανείς να προσέξει, και κλείνω την τοποθέτησή μου, είναι ότι ο αριθμός των τεστ ίσως θα πρέπει να γίνει πιο στοχευμένα στην τρίτη φάση, στη φάση της συστημικής καταστολής, θα έλεγε κανείς, όταν πια θα αρχίσουν να αποσύρονται τα μέτρα, που θα πρέπει, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τζανάκης, να υπάρχει χνηλάτιση, να ξέρουμε ποιοι είναι, για να μπορούν να γίνονται τα μέτρα απομόνωσης και περιορισμού. Λοιπόν, κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που σας φιλοξένησα, και εσάς, αλλά και τον καθηγητή πνευμονολογίας, εντατικολόγου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μπεχράκη, και τον διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Καλέργη, τη διευθύντρια της παθολογικής κλινικής λοιμοξιολόγου, την κυρία Ελένη Ιωαννίδου. Νομίζω ότι καταφέραμε να μεταφέρουμε αρκετά ερωτήματα των τηλεθεατών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, χωρίς πανικό, και κυρίως μένουμε στο σπίτι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πολεμήσουμε αποτελεσματικά τον κορονοϊό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, όλα τα δεδομένα διαφοροποιούνται μέρα με τη μέρα. Χρειάζεται ψυχραιμία, υπομονή, αγάπη, χαμόγελο, θετικές σκέψεις και κυρίως να σκεφτούμε ότι όλα τα άσχημα κάποια στιγμή τελειώνουν, όπως θα τελειώσει και αυτό. Καλό σας ξημέρωμα.